σήμερα. Δράμα στη Νέα Ποτίδια Χαλκιδικής. Δημοσιογράφος και παρουσιάστρια κάηκε μέσα στο σπίτι της. Σώθηκε η κατάκητη μητέρα της. Ζωντανή σύνδεση. Σοβαρό τροχαίο στην παραλιακή με τον τραγουδιστή Ηλία Βρετό. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η φίλη του έγινε σμπαράλια. Σώθηκε από θαύμα. 45 λεπτά παγιδευμένη στα σίδερα. Ποια η κατάσταση της υγείας του τώρα. Ζωντανή σύνδεση. Μελωδεύω. 2 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη. Αγκαλιασμένοι δεκάδες θαυμαστές του με συνθήματα αγάπης, λουλούδια και αναμένα κεριά στο σημείο που έχασε τη ζωή του. Όλο το ρεπορτάζ. Αποκλειστική συνέντευξη μέσα από τις φυλακές του Κώστα Σαμαρά, του περιβόητου δραπέτη των φυλακών γνωστού και ως Πεταλούδας. Ο γάμος του στη φυλακή, το αίτημα αποφυλάκησής του, η σχέση του με τη μητέρα του και πώς βγήκε το όνομα Πεταλούδας. Αποκλειστικό. Η εκπομπή αποκαλύπτει τα βασικά στοιχεία της δικογραφίας στην υπόθεση της 44χρονης Ειρήνης. Γιατί η ελληνική αστυνομία μιλά με βεβαιότητα για αυτοχειρία. Αυτοπυρπολήθηκε σύμφωνα με την αστυνομία. Όλες οι εξελίξεις για την υγεία του μικρού Παναγιώτη. Σε ζωντανή σύνδεση, οι γονείς του από το Λονδίνο. Καλό, καλό μεσημέρι και καλή Σαρακοστή. Έτσι λέμε για να το λέμε. Λοιπόν, μας λείψατε και αυτό είναι αλήθεια που χθες δεν βγήκαμε ζωντανά εδώ από τη συχνότητα του Star. Όμως, τα θέματα έτρεχαν, εμείς ήμασταν παντού και δουλεύαμε ώστε σήμερα να έχουμε όλα αυτά τα θέματα εδώ και να σας τα παρουσιάσουμε. Όμως, θέλω να σας πω, είναι αυτό που λέω κάθε μέρα και σας το λέω και μου αρέσει πάρα πολύ, Γιώργο Καραϊβάζ, ότι ο κόσμος μας στέλνει από κάθε άκρη, από κάθε γωνιά όπου υπάρχει ελληνισμός, ό,τι γίνεται για την Ελλάδα. Ιωάννα Κομματά, τι ωραίο πράγμα μπορούμε να πούμε στους τηλεθεατές μας. Ένα πολύ ωραίο πράγμα που μιλήσαμε και χθες και είπες να το επικοινωνήσουμε μέσα από την εκπομπή, μιας και το μήνυμα στάλθηκε σε εμάς, Ζήνα μου. Η Σοφία η Τσαγκαράκη, που μας αγαπάει και μας βλέπει και την ευχαριστούμε, και όλοι οι ομογενείς από όπου και αν βρίσκονται. Η Σοφία Τσαγκαράκη στην προκειμένη περίπτωση είναι στο Ντίσσελντορφ. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε ένα σπουδαίο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Πήραν 4.000 Έλληνες. Αν μπορούμε να βλέπουμε μέρος, και τις εικόνες και τα βίντεο που μας έστειλαν, κοιτάξτε τι έγινε στο Ντίσσελντορφ. 4.000 άνθρωποι ήταν εκεί για να διαδηλώσουν για την Ελλάδα μας. Πιο Έλληνες από ποτέ, μας έγραψε η Σοφία. Θέλουμε να δείξουμε και εμείς ότι είμαστε εδώ, το δυναμικό μας παρόν, και μας είπε ότι υπάρχει και ένα πανό μεταξύ άλλων που γράφει «Σκοπιανέ, αν αισθάνεσαι Μακεδόνας, τότε είσαι Έλληνας». Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Οι τηλεθεατές γίνονται και ρεπόρτερ, καθώς βιντεοσκόπησαν και αυτό το υλικό για να μας το στείλουν. Το σήμα της Βεργίνας. Έτσι, είμαστε πολύ περήφανοι που αυτά συμβαίνουν παντού στον κόσμο και γιατί όχι και στο Ντίσσελντορφ, εκεί υπάρχουν πολλοί Έλληνες. Στην παρέα μας σήμερα είναι ο Δημήτρης Φλαμούρης, θετικός ψυχολόγος, που πρόσφατα έχει γράψει και βιβλίο. Ψυχολογικές σχέσεις λέγεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά που μας έρχεσαι και σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το περιστατικό της Καρολίνας Κάλφα, της δημοσιογράφου που την χάρη να τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, τόσο από τον Αντένα όσο και από τον τηλεοπτικό σταθμό Alter. Εγώ λέω την χάρη να τη γνωρίζω. Για μένα οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ. Βέβαια, ο τρόπος που έφυγε από τη ζωή δείχνει πάρα πολλά και ήθελα να δούμε και την ψυχολογική πλευρά, ψυχολογική διάσταση αυτού του θέματος, καθώς μια γυναίκα φεύγει από την ενεργό δημοσιογραφία για όσο χρόνο χρειάζεται, μένει μαζί με τη μητέρα της, η οποία είναι ανάπηρη, και δυστυχώς τη μοιραία βραδιά σώζεται η ανάπηρη μητέρα της και φεύγει από τη ζωή εκείνη. Το δυστυχώς το λέω όχι γιατί μένει στη ζωή η ανάπηρη μητέρα της, είναι γιατί δεν κατάφερε ούτε από τις αναθυμιάσεις να σωθεί, αλλά ούτε και να μην προκαλέσει, να μην προκληθεί τόσος πόνος στη μητέρα της, γιατί όσο εισπνέει όλο αυτό, τόσο χειροτερεύει η κατάσταση και η δυσπνοιά σου. Γι' αυτό και αναφέρθηκα με αυτόν τον τρόπο. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά, γιατί αυτό δεν ξέρω αν είναι σημείο των καιρών, πάντως σίγουρα είναι μια περίοδος κρίσης όπου όλοι οι άνθρωποι μένουν μαζί, ενώνονται και να που έρχονται κάποιες στιγμές που λες γιατί σε εκείνη τη γυναίκα που στην τελευταία της συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου το 2016 είναι... Αν θέλεις, στο τέλος της συνέντευξης λέει κάτι και είπα στη Μαρία Μανουσαρίδου να το βάλει στο βίντεο που θα δούμε, γιατί δείχνει πώς εκείνη ένιωθε για τη ζωή
που επέλεξε να κάνει. Και αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στην παρέα μας σήμερα, προγραμματισμένο από πάρα πολύ καιρό, είναι να είναι ένας άνθρωπος που εκτιμούμε ιδιαίτερα και νιώθω πως μας αγαπάει και εκείνος, αφού κάθε φορά που θέλουμε να είναι στην παρέα μας, έρχεται ο κύριος Πάνος Όμπολος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Άλλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σόμπολε, τα θέματα που έχουμε σήμερα είναι πάρα πολλά. Τόσο για το τροχαίο με τον Ηλία Βρετό, όσο για την Καρολίνα Κάλφα, αλλά και για το θρυλικό Πεταλούδα κατά κόσμον Σαμαρά, όπου νομίζω ότι στην πορεία σας συναντήσατε πολλές φορές τα καμώματά του. Πολλές, πάρα πολλές φορές. Ο Κώστας, παλιός γνώριμος από δεκαετίες. Τον συναντά λοιπόν, μιλάει μαζί του ο Δημήτρης Οστρουμπάκος, που σε λίγο θα είναι στην παρέα μας, οπότε θα θυμηθούμε παρέα θρυλικές ιστορίες, γιατί και εκείνος περιγράφει στο Δημήτρη Στρουμπάκο εκείνο τον τρόπο που έτσι έφυγε λίγο περίεργα μέσα από ένα αυτοκίνητο που τον πήγαινε η αστυνομία. Έτσι επέλεξε έναν τρόπο να βγει, κύριος, οπότε τον περιγράφει στο Δημήτρη Στρουμπάκο, θα τα πούμε σε λίγο. Όμως, ο Γιώργος Καραϊβάς, θα το πω ακριβώς όπως θέλει εκείνος, η εκπομπή αποκαλύπτει τα βασικά στοιχεία, κύριε Σόμπολο, της δικογραφίας στην υπόθεση της Ειρήνης Λαγούδη. Γιατί η αστυνομία μιλά με βεβαιότητα για αυτοχειρία. Γιατί, γιατί. Και τα δύο γιατί, είτε με ερωτηματικό είτε με θαυμαστικό, ισχύουν σε αυτή την περίπτωση. Ο ρόλος των δύο ανδρών που ήταν μαζί με την Ειρήνη. Ανατριχιαστικό, αυτοπυρπολήθηκε η Ειρήνη σύμφωνα με την Ελλάς. Σε πολύ λίγο από τώρα, Γιώργο Καραϊβάς, θα μας δώσεις όλα αυτά τα στοιχεία. Όμως την Κυριακή, όπως σας κάναμε και ένα βίντεο, σας δείξαμε την Παρασκευή, 2 χρόνια από το θάνατο του Παντελή Παντελίδη. Τελέστηκε το μνημόσυνο, η Ρούλα Κουσκούρη ήταν εκεί. Σήμερα η Ρούλα βρίσκεται στην Ποτίδεα Χαλκιδικής. Δεν το έχετε έτοιμο, μου λέτε? Ωραία. Σε λίγο λοιπόν, οπότε ας ξεκινήσουμε με το θέμα, Γιώργο, το δικό σου για την 44χρονη. Εισαγωγικά θα μου επιτρέψεις να πω κάποια πράγματα. Βεβαίως. Το πρώτο, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει αυτή η υπόθεση, σε ό,τι με αφορά, είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι με το θέμα της Ειρήνης, μέχρι να βγουν και οι ιστολογικές και δοθούν και οι δικογραφίες τους. Δεύτερο. Επειδή πάλι θα αρχίσουν να λένε αναφορικά με το ποιες είναι πηγές, και ευτυχώς έχουμε εδώ τον κύριο Πάνο, και θα αρχίσουν να μιλάνε για αστυνομικές πηγές, θέλω να σας πω ότι και οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι, οι οποίοι, ειδικά αυτοί που συμμετέχουν στις έρευνες, δέχονται ισχυρότατη πίεση. Αυτή την πίεση την εξαργυρώνουν μιλώντας με κάποιους άλλους ανθρώπους, οικείους τους είτε συναδέλφους τους, προκειμένου και αυτοί να δώσουν μια εξήγηση αναφορικά με το ποια είναι τα στοιχεία τους και πώς τους οδηγούν οι έρευνές τους. Η δουλειά του δημοσιογράφου, ο κύριος Πάνος το ξέρει πάρα πολύ καλά, από τη στιγμή που κόβεται μια πηγή ενημέρωσης, είναι να βρει τους ανθρώπους με τους οποίους ενδεχομένως να έχουν μιλήσει οι συγκεκριμένοι αξιωματικοί που πρωτοστατούν στην έρευνα. Και αυτό το βρίσκει είτε λόγω γνώσης του περιβάλλοντος, είτε και λόγω κάποιας τυχαία συνάντηση. Αυτό σε ό,τι αφορά τους αυτούς που ενδεχομένως να πούν για το κομμάτι αυτό. Και το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι με πολύ μεγάλη περίσκεψη θα αναφερθούμε σε κάποια σημεία και σε κάποια στοιχεία τα οποία περιέχονται στη δικογραφία και με μεγάλη συστολή, αν θέλεις. Αυτά δηλαδή που εσύ σήμερα θα αναφέρεις εδώ στην εκπομπή αναφέρονται μέσα στη δικογραφία, για την οποία ο κύριος Ταοξής φωνάζει ότι δεν έχει πρόσβαση. Δεν έχει πρόσβαση, ναι. Για να το πούμε έτσι, για να ακούμε και την άλλη πλευρά, τις φωνές της. Με μεγάλη συστολή και πάντα έχοντας κατά νου ότι ο νεκρός δεν δικαίωται, από την άλλη όμως υπάρχουν και κάποιοι ζωντανοί, οι οποίοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα διασύρονται. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα το τι ακριβώς περιγράφεται στη δικογραφία. Αφού όμως ξεκινήσουμε πριν από τη μοιραία μέρα, ξεκινήσουμε λίγες μέρες πριν από την αλλαγή του χρόνου. Εκεί λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, η Ειρήνη ήταν στην Αθήνα και ήταν με ένα φίλο της. Από το κινητό του φίλου της, μία ημέρα φεύγουν 2 μηνύματα προς τη σύζυγο του φίλου της, τα οποία
σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία τα οποία περιγράφονται σε καταθέσεις και ούτω καθεξής, στάλθηκαν από την Ειρήνη, η οποία δήλωνε στη σύζυγο του φίλου της την κοινή τους παρουσία εδώ στην Αθήνα. Μισό λεπτάκι, γιατί αυτό τώρα... να πω και στους τηλεθεατές ότι εγώ πραγματικά δεν ήξερα τι πρόκειται να μας πει ο Γιώργος. Έτσι. Γι' αυτό και ζήτησα και το ξέρεις, είναι αλήθεια. Γι' αυτό και ζήτησα ακριβώς να μεταφέρω τα λόγια που ήθελες να μεταφέρω στους τηλεθεατές για να μην πω άλλα και άλλα τους λέμε στην πορεία. Γιατί εμείς αυτό το θέμα δεν είναι για να το πουλήσουμε. Λέμε ποια είναι η αλήθεια και τι ισχύει. Γι' αυτό και λέω ότι είναι η τελευταία φορά και μιλάω έτσι, με μπράβο. Μεγάλο σεβασμό. Άρα στη μνήμη της. Εσύ μου λες τώρα για τη δικογραφία ότι υπάρχει ένα τελευταίο. Τηλεφώνημα. Όχι τηλεφώνημα, δύο μηνύματα. Μήνυμα. Δύο μηνύματα συνεχόμενα. Ωραία. Από δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας. Στο ένα δηλώνεται η κοινή παρουσία και στο άλλο δηλώνεται ότι εξακολουθούμε να είμαστε μαζί. Αυτά τα άρα μηνύματα τα έσβησε. Τα μηνύματα αυτή η γυναίκα σε μια άλλη γυναίκα. Σε μια άλλη γυναίκα. Που την ενημερώνει για κάτι. Για την κοινή τους παρουσία, ναι. Για την κοινή τους παρουσία. Και όταν στέλνει αυτά τα μηνύματα, τα σβήνει κιόλας. Τα σβήνει. Άρα βρέθηκαν αυτά τα μηνύματα. Δεν χρειάστηκε να γίνει άρση, γιατί ήταν στο κινητό τηλέφωνο της συζύγου του φίλου της. Μάλιστα. Τα είχε κρατήσει δηλαδή. Τα είχε κρατήσει και όταν επέστρεψε ο σύζυγός της, του τα έδειξε και εκεί αφενός ζήτησε εξηγήσεις, αφετέρου ζήτησε μια ομολογία πίστης. Και τελικών αποφάσεων. Σοβαρή εξέλιξη. Ή μαζί ή χώρια. Αυτό ήταν το συγκεκριμένο. Εμείς πρώτη φορά λέμε κάτι τέτοιο τηλεοπτικά, έτσι. Ναι. Για να το πούμε αυτό. Θέλω να σου πω ότι είχε προηγηθεί στο εξωτερικό ένα ταξίδι της Ειρήνης με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, στο οποίο συνολικά φαίνεται ότι δαπανήθηκαν γύρω στις 15.000 ευρώ, τα οποία ήταν όλα με έξοδα της Ειρήνης. Και αυτό φαίνεται ότι είναι η διαφορά. Και στις καταθέσεις των λογαριασμών, ζητώ συγγνώμη, για πρώτη φορά στη ζωή μου αναγκάζομαι για πολλούς και διάφορους λόγους να μπω σε προσωπικά πράγματα άλλων ανθρώπων, έξω από τον πολιτισμό μου, έξω από την ηθική μου, έξω από τη δεοντολογία μου. Πλην όμως, επαναλαμβάνω, αυτή η υπόθεση έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις που θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο πια να ακουστούν κάποια πράγματα τα οποία η αστυνομία από την έρευνα που έχει κάνει, τα θεωρεί δεδομένα. Και συγγνώμη, επαναλαμβάνω και πάλι, έχω μια φοβερά μεγάλη αμηχανία και συστολή, γιατί επαναλαμβάνω ότι πρώτη φορά αναγκάζομαι εκ των πραγμάτων, λόγω της τροπής των γεγονότων και της εξέλιξης. Να πούμε και για τον κόσμο, κύριε Σαμπολέ, ότι αυτή τη στιγμή το θέμα της Ειρήνης, εδώ ήμασταν όταν έσκασε σαν είδηση, ήσασταν κι εσείς εδώ, και έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, αν πρόκειται για αυτοχειρία, αν πρόκειται για έγκλημα, τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κύριος Ταοξής, που είναι ο δικηγόρος της οικογένειας και πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και πολύ διακεκριμένος, φωνάζει τόσο καιρό και λέει ότι εμείς ως δικηγόροι, ως νομικοί σύμβουλοι, ως νομική παράσταση δεν έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία. Πώς η αστυνομία διοχετεύει προς τα έξω. Να αυτό το υλικό που φαίνεται πως οδηγούσε η Ειρήνη. Να εκείνο το πράγμα που φαίνεται πως πάλι ευνοεί το αστυνομικό ρεπορτάζ και όχι την αλήθεια της υπόθεσης. Κάπως έτσι υπάρχουν κάποιες έτσι μομφές. Εκατέρωθεν και σήμερα έρχεσαι εσύ να πεις κομμάτια της δικογραφίας που δεν γνωρίζει και ο κύριος Ταοξής, που όμως περιγράφεις ακριβώς ποια είναι τα στοιχεία που η αστυνομία γνωρίζει, άρα μιλάει με βεβαιότητα πως πρόκειται για αυτοχειρία. Άρα εδώ έχουμε δύο μηνύματα. Γι' αυτό αισθάνθηκα την ανάγκη να πω ορισμένα πράγματα εισαγωγικά. Και δεύτερον, να σας πω ότι αυτές τις μαρτυρίες που έλεγαν για δύο άντρες στο αυτοκίνητο της Ειρήνης, τις θεωρούσα προϊόν φαντασίας και όμως είναι πραγματικές. Και θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο. Μισό λεπτάκι τότε, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα πάω σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πούμε τα πράγματα. Πραγματικά και εγώ ευνηδιάζομαι, κύριε Σόμπολε, γιατί δεν το ήξερα ακριβώς ποιες πληροφορίες και ποια στοιχεία θέλει να δώσει ο Γιώργος Καραϊβάς στους τηλεθεατές. Γιατί εδώ τώρα μιλάμε για την αλήθεια της δικογραφίας, τι ακριβώς η αστυνομία έχει συγκεντρώσει και πώς αυτό το διαχειρίζεται. Γι' αυτό και λέμε
ότι ορισμένα πράγματα εμείς είδαμε βίντεο και φωτογραφίες της Ειρήνης μέχρι και την πρωτοχρονιά. Αυτό νομίζω ότι σε όλους όσοι έχουν κάνει μια ανάλυση προφίλ λέει κάποια πράγματα. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, και να πάμε σε διαφημίσεις. Τι ήταν αυτό που είπες πριν, δηλαδή ότι αυτοί οι άντρες που είπαμε εμείς ότι ίσως για κάποιους ήταν από κύματα φαντασίας, συνέβη το περιστατικό, αυτό δηλαδή που ο αστυνομικός κατέθεσε. Ναι, αυτά που που λέει ο αστυνομικός ότι τους είδε σε ένα σούπερ μάρκετ στην περιοχή, δεν χρειάζεται να το πούμε, της Νέας Μάκρης, είναι πραγματικότητα, όπως και σε άλλα, σε άλλα πάρκινγκ που έχουν θεαθεί έξω από μεγάλα πολυκαταστήματα, μετά από ψώνια εννοώ και δώρα. Η οποία ήταν πολύ σοβαρή. Ναι. Και το σημαντικό όμως... Παιδιά, μπορείτε να μου βρείτε μισό λεπτάκι στο κοντρόλ. Κοιτάξτε τώρα πώς ευνηδιαζόμαστε όλοι. Την μαρτυρία που είχαμε αποκλειστικά και είχαμε παίξει εδώ στην εκπομπή, τι είχε καταθέσει ο συγκεκριμένος μάρτυρας. Έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε, μιας και ο Γιώργος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Σήμερα, δράμα στη Νέα Ποτίδια Χαλκιδικής. Δημοσιογράφος και παρουσιάστρια κάει και μέσα στο σπίτι της. Σώθηκε η κατάκητη μητέρα της. Ζωντανή σύνδεση. Σε πολύ λίγο από τώρα, η Ρούλα Κουσκουρή βρίσκεται στη Νέα Ποτίδια και θα μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ με όλες τις αλήθειες. Σε αυτό το σημείο όμως να πω ότι σε πολύ λίγο θα πάμε στο θέμα της Ειρήνης Λαγούδη και σε όλα τα στοιχεία που μας έδωσες, Γιώργο μου. Προσπαθούμε να φτιάξουμε κι εμείς όλους τους τίτλους για να τους παρουσιάσουμε στους τηλεθεατές. Να είμαστε καθόλου έτοιμοι, γιατί μας ευνηδίασες με όλα αυτά τα στοιχεία που θα δώσουμε στους τηλεθεατές και που αφορούν κομμάτι της δικογραφίας. Επαναλαμβάνω, στην οποία ο κύριος Σταοξής λέει πως δεν έχει καθόλου πρόσβαση, δεν έχουν κανένα στοιχείο και σήμερα εσύ αποκαλύπτεις εδώ πως μιλάμε πως αυτή η γυναίκα είχε στείλει δύο μηνύματα σε μια άλλη γυναίκα. Η άλλη γυναίκα έδειξε τα μηνύματα στην αστυνομία, οπότε δεν υπήρχε άρση απορρίτου. Και το δεύτερο που μας έχεις πει είναι ότι συνέβη όντως το περιστατικό στη Νέα Μάκρη, όπου είδε με τα μάτια του αστυνομικός να διαπληκτίζεται με δύο άντρες. Δεν έχεις πει άλλα, θα τα πούμε σε λίγο. Είναι όλα τα βασικά συστατικά της δικογραφίας. Μπορεί να υπάρχουν και ξέρεις κάποια επιμέρους, να υπάρχουν κάποιες επιμέρους λεπτομέρειες ή όπως θα λέγαμε κάποια συμπληρωματικά δεδομένα. Πλην όμως θα δείτε κι εσείς ότι στο μοναδικό πράγμα από όλα αυτά τα οποία περιγράφονται που υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, είναι μία και μοναδική σκηνή. Θα την πούμε όμως στη Και αυτό που είπες και θέλω να το επαναλάβω είναι ότι τα 15.000 ευρώ ενός ταξιδιού που έγινε με την Ειρήνη και έναν άντρα πληρώθηκαν από την Ειρήνη και αυτό φαίνεται στη δικογραφία. Αυτά λοιπόν θα τα παρουσιάσουμε σε λίγο αναλυτικά, όμως για τώρα είχαμε προγραμματισμένο και σου ζητώ συγγνώμη να βγούμε ζωντανά, τόσο με τον Γιώργο Σόμπολο που βρίσκεται στο σημείο που έγινε το ατύχημα με τον Ηλία Βρετό, αλλά και στο νοσοκομείο που βρίσκεται η Κατερίνα Σφιλιώτη. Λοιπόν, να σας έχουμε παράλληλα. Κατερίνα μου, να ξεκινήσουμε από σένα. Έχεις και το γιατρό δίπλα σου, τον ορθοπαιδικό, αλλά έχεις και το μάνατζερ, το Λουκά, του Ηλία Βρετού. Να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ από εσάς για να δούμε ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Σίγουρα, Ζήνα, έχω τους κατάλληλους ανθρώπους που ήταν δίπλα του από το πρώτο λεπτό, διότι, όπως ξέρουμε όλοι, ο Ηλίας Βρετός είχε άγιο. Είναι σαφώς καλύτερα, θα μας τα πει και ο διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής, αλλά και ο δικός του άνθρωπος, ο μάνατζερ του, ο κύριος Καραγιάννης. Έχει κάταγμα στο πόδι, στο χέρι, αλλά και στη λεκάνη. Και αν θέλεις να μιλήσουμε με τον κύριο Λουβερδί, ο οποίος θα μας πει ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, επειδή είχε ένα σοβαρό κάταγμα στην λεκάνη, θα υποβληθεί σε επέμβαση. Κύριε Λουβαρδί. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ακούγομαι? Βεβαίως, πάρα πολύ καλά. Κάνετε, κυρία Κουτζερίν. Λοιπόν, θέλω να πω δύο λόγια για τον Ηλία το Βρετό. Προσκομίστηκε χθες
μετά από ένα βαρύ τροχαίο ατύχημα, με ένα σύνολο καταγμάτων που χαρακτηρίζουν την κατάστασή του ως ασθενούς πολυτραυματία, πολυκαταγματία. Έχει ένα κάταγμα στα περιφερικά άκρα, στο μυριαίο και στο δεξί βραχιόνιο, όπως και ένα κάταγμα στη λεκάνη. Ευτυχώς, όντας τυχερός μέσα στην ατυχία του, δεν υπέστη κάκωση του θώρακα, της θωρακικής χιλιότητας που συμβαίνει πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και απέφυγε την κρανιογκεφαλική κάκωση. Και περιορίστηκε ο τραυματισμός του, βαρύς μεν, αλλά μόνο στο μυοσκελετικό. Κύριε Λουβερδί, επειδή... Πάρα πολύ καλή σήμερα, μίλησα μαζί του. Ναι. Οι τηλεθεατές έχουν δει ακριβώς το αυτοκίνητό του και πώς έγινε το, εγώ, το αλλά τροχαίο. Πάρα πολύ καλά, γιατί επιπροβάλλονταν κάτι γράμματα. Ναι. Πραγματικά, αυτό θέλω να πω. Νιώθω πως με όλα αυτά που τη γλίτωσε, νομίζω ότι είναι καλά. Μέσα στην ατυχία του, διότι ο τραυματισμός είναι μεν βαρύς, αλλά περιορίστηκε στο μυοσκελετικό. Αποφύγαμε τον τραυματισμό του θώρακα, όπως και αυτό του εγκεφάλου. Θα κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό γεγονός. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες να σταθεροποιηθεί τελείως η κατάσταση των τραυματισμένων περιφερικών άκρων και της λεκάνης, ώστε να προχωρήσουμε στην υποχρεωτική οστεοσύνθεση των καταγμάτων. Άρα... Η θεραπεία δηλαδή είναι χειρουργική οπωσδήποτε και για θα υπάρξει χειρουργείο που έχει δοθεί ο ασθενής μας. Άρα θα υπάρξει χειρουργείο και δεν υπάρχει κρανιογκεφαλική κάκωση. Και ούτε και θωρακική. Πολύ σημαντικό. Γεγονός που μας δίνει περισσότερο θάρρος. Η οδηγός... Η επέμβαση θα η οδηγός του αυτοκινήτου... ταυτόχρονα στον ίδιο χειρουργικό χρόνο και όλες τις κακώσεις του μυοσκελετικού. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, η κλινική εικόνα της κοπέλας που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Την κλινική εικόνα της κοπέλας που οδηγούσε το αυτοκίνητο του Ηλία του Βρετού, δεν την εγνωρίζω γιατί δεν νοσηλεύεται στη δικιά μας την κλινική. Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σου πω κάτι, Ζήνα, μπορώ να προσθέσω κάτι, με συγχωρείς. Εγώ μίλησα με την Σοφία την Φυρού σήμερα στο τηλέφωνο. Μου είπε ότι μέχρι στιγμής δεν θέλει να βγει στις κάμερες να κάνει δηλώσεις προς το παρόν. Είναι καλά στην υγεία της. Είχε άγιο, τρόμαξε πάρα πολύ. Δεν φέρει κακώσεις. Και άμεσα θα βγει κιόλας από το νοσοκομείο. Είχαμε άγιο, μου είπε. Κατερίνα, είχαμε άγιο. Λουκά, επειδή συνομιλήσαμε και χθες που έμαθες για το συμβάν, καθώς ήσασταν στην Κρήτη σε ένα εκτός έδρας για να διασκεδάσετε τον κόσμο, ήταν πολύ κουρασμένος, πολύ άρρωστος και έτσι ένιωσε την ανάγκη να μην οδηγήσει εκείνος, αλλά να φωνάξει μια φίλη του να τον βοηθήσει. Πώς είναι σήμερα? Ακριβώς. Προσφέρθηκε η φίλη του. Προσφέρθηκε η φίλη του γιατί ήταν εκεί κοντά, ήταν τον πάγο. Προσφέρθηκε η φίλη του γιατί ήταν εκεί κοντά. Και γι' αυτό και έγινε ό,τι έγινε, εν πάση περιπτώσει. Πώς είναι σήμερα ο Ηλίας? Πώς είναι σήμερα? Από το πρωί είναι πολύ καλύτερα. Καταρχάς έχει από την πρώτη στιγμή τις αισθήσεις του. Το είπα επανειλημμένα σε όλες τις συνδέσεις που έχουμε κάνει και χτες που μιλήσαμε. Είναι καλά. Απλά σήμερα, εντάξει, πέρασε η πρώτη μέρα. Ζορίζεται λίγο. Λογικό είναι, έχει τα κατάγματα, δεν μπορεί να κοιμηθεί καλά. Πονάει. Κάνει υπομονή. Είναι σκληρό καρύδι ο Ηλίας, δεν τον φοβάμαι. Αυτό είναι αλήθεια. Και μάλιστα και σε μια περίοδο της ζωής του Λουκά, που στο φωταέριο με τον Γιάννη Πλούταρχο έσκιζαν, πήγαιναν καλά. Μάλιστα φίλοι και γνωστοί μου είχαν έρθει το Σάββατο στο μαγαζί και μετέδιδαν πλάνα πόσο το μαγαζί ήταν κατάμεστο. Τι να κάνουμε βέβαια, αυτά είναι τα δύσκολα κομμάτια της ζωής. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Πηγαίναμε πάρα πολύ καλά πράγματα σε μια καταπληκτική συνεργασία. Θέλω να τονίσω ότι ο κύριος Πλούταρχος, όπως και η επιχείρηση, είναι από την πρώτη στιγμή μαζί μας, είναι εδώ, είναι συνέχεια, έρχονται, πάλι εδώ είναι. Δηλαδή έχουν έρθει, ανά δύο ώρο έρχονται εδώ, μας βλέπουν, επικοινωνούν συνέχεια μαζί μας. Είχαμε μια καταπληκτική συνεργασία και τους ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι ο Ηλίας θέλει να ευχαριστήσει όλους τους πάντες, όλο τον κόσμο για το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν δείξει και μου ζήτησε να προσεύχονται για αυτόν για το καλύτερο και το πιο σύντομο αποτέλεσμα. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε και στο Γιώργο Σόμπολο που βρίσκεται στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό και πραγματικά περαστικός φίλος μου που πέρασε από εκεί και μου έστειλε μήνυμα
δεν θεώρησαν σε καμιά περίπτωση, μου έστειλαν μήνυμα λέγοντάς μου ότι κάποιο τροχαίο συνέβη στη Βουλιαγμένη, αν δεν κάνω λάθος, και είναι σίγουρος πως ο άνθρωπος που βγήκε από εκεί μέσα είναι νεκρός, όπως ήταν η κατάσταση του αυτοκινήτου. Όμως, ευτυχώς, όλα πήγαν πολύ καλύτερα από αυτά που ο κόσμος, ο περαστικός που περνούσε από εκεί, καταλάβαινε. Ζήνα, καλό μεσημέρι. Από την παραλιακή λεωφόρο στο ύψος του αριθμού 23 εδώ, όπου πριν από μία ημέρα θα δείτε και τις ροδιές που έχει αφήσει πίσω του το αυτοκίνητο. Παρά το γεγονός ότι έχει βρέξει, φαίνονται ακόμα τα σημάδια από το φρενάρισμα που προσπάθησε να κάνει η οδηγός του αυτοκίνητου. Δείτε εδώ πέρα κάτω το μαύρο χρώμα στο οδόστρωμα. Είναι οι ροδιές από το φρενάρισμα. Το αυτοκίνητο βρισκόταν στη μεσαία λωρίδα της παραλιακής λεωφόρου. Σύμφωνα με τη γυναίκα, ένα αυτοκίνητο, ένα βαν λευκού χρώματος, της έκλεισε το δρόμο. Αναγκάστηκε να κόψει αριστερά το τιμόνι, να φτάσει εδώ στο κράσπεδο. Βλέπετε αυτά τα άσπατα σημάδια που είναι εδώ πέρα δίπλα στο πόδι μου. Είναι από το ανακριτικό τμήμα της τροχέας που πραγματοποιεί τις έρευνες. Εδώ λοιπόν η αριστερή ρόδα καβάλισε στο αυτό το χώρο. Βλέπετε εδώ πέρα τις ροδιές, είναι περίπου 12 μέτρα μέχρι το πρώτο σημείο, εδώ που φαίνεται σαν σκαμμένο, υπήρχε μια μικρή ελιά. Χτυπάει πρώτα, προσκούει το αυτοκίνητο σε αυτή εδώ την ελιά που βρισκόταν σε αυτό το σημείο, συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του και καταλήγει σε αυτό το δέντρο, μια λεύκα, καταλήγει εδώ το αυτοκίνητο και ακινητοποιείται. Από πραγματική τύχη, όπως βλέπετε και εσείς, και η οδηγός και ο συνοδηγός. Τώρα βλέπουμε σε σπλίτ τις δύο εικόνες, που ήταν το αυτοκίνητο και το δέντρο που μας δείχνεις εσύ τώρα. Εδώ οι αδερφές Ράντι στο site τους έχουν ανεβάσει φωτογραφίες, ντοκουμέντο που μάλλον κάποιος τους έστειλε από το showtime.gr. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Βέβαια, το θετικό είναι πως πολύ γρήγορα το αυτοκίνητο το μάζεψαν από εκεί. Τουλάχιστον σε μία ώρα είχαν πάρει όλα του τα σημάδια για να μην συνέβαινε και άλλο τροχαίο στην περιοχή. Κύριε Σόμπολε, εδώ πάντα ήσασταν και στην υπόθεση του Παντελή Παντελίδη όταν συνέβη το μοιραίο. Μαζί πάλι ήμασταν και είστε πάλι αυτόπτης σε μια κουβέντα και αυτίκος, όπως θέλετε πείτε το, με τέτοια περιστατικά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην παραλιακή γενικότερα. Το λέτε πάντα, φωνάξτε το άλλη μια φορά. Στο θέμα των τροχαίων σταματάει το μυαλό του ανθρώπου. Ό,τι πιο παρανοϊκό, ό,τι πιο ο παραλογισμός είναι στο μεγαλείο του. Δηλαδή, μπορεί να δεις σε ένα τροχαίο, έχω δει πάμπολα, σε ένα τροχαίο στραπατσαρισμένο το αυτοκίνητο, τα πάντα αναποδογυρισμένα σε κακό χάλι και λες από εδώ αποκλείεται να βγει και κανένα ζωντανός. Και βγαίνει ο οδηγός και ο συνοδηγός, ξέρω εγώ, και δεν έχουν πάθει τίποτα. Ο οδηγός ευτυχώς τίποτα και ο συνοδηγός, όπως είδατε, ούτε κρανιοκεφαλική, ούτε στο θώρακα. Έτσι, στα τροχαία είναι λίγο περίεργα πράγματα. Και βλέπεις τον άλλον, ξέρω εγώ, είναι ελαφρά, φαίνεται ελαφρά τραυματισμένος. Θυμάμαι έναν, του παίρνω συνέντευξη, μιλάω μαζί του πώς έγινε το τροχαίο. Και μετά την ώρα που μάζευαν οι συνάδελφοι, ο Περατέρ και ο Ιχολύπτης τα πράγματα για να φύγουμε, σωριάζεται κάτω και πεθαίνει εκείνη την ώρα. Ενώ ήταν μιλούσε μια χαρά. Σας λέω, στα τροχαία σταματάει το μυαλό σου. Δεν μπορείς να καταλάβεις το τι. Πάντως σας το λέω ειλικρινά, περαστικοί φίλοι μου που είχαν περάσει από εκεί και μου έστειλαν κατευθείαν μηνύματα, ήταν ότι κάποιο τροχαίο συνέβη και σίγουρα οι άνθρωποι είναι έχουμε νεκροί. Νεκρούς. Δεν υπήρχε αμφισβήτηση. Πάντως, κύριε Σόμπολο, και θα ήθελα να είμαστε παρέα. Στην Κρήτη που πήγαμε με τον Σπύρο Σιγούρο και στους δρόμους εκεί της Κρήτης έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ με θύματα. Και τώρα τον άλλο μήνα ετοιμάζουμε όλα αυτά για να τα δείξουμε στους τηλεθεατές, γιατί αν κανείς βλέπει κάποιες εικόνες και κάποιους ανθρώπους που σήμερα μιλούν μετά από τα τροχαία και είναι ζωντανοί, παίρνει μαθήματα. Και αυτό για μένα είναι σπουδαίο. Το θέμα είναι να πάρει μάθημα αυτό που φωνάζουμε μια ζωή και δεν έχει γίνει πραγματικότητα, να γίνει μάθημα επιτέλους κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, να αρχίσει από το νηπιαγωγείο, να πάει και στο δημοτικό, για να μπορέσει ο άλλος να ξέρει πώς οδηγεί, πώς περπατάει, πώς κινείται στον δρόμο. Αν σας έλεγα να μου πείτε, σε όλη σας τη διαδρομή,
Περιγράψατε λίγο πριν αυτό που κάποιος, ας πούμε, σας μιλούσε, σας έδινε συνέντευξη και ξαφνικά σοριάστηκε ενώ σας έδινε συνέντευξη και λέγατε ότι ήταν καλά. Έχασε τις αισθήσεις του και έφυγε από τη ζωή. Ενδεχομένως είχε αιμορραγία. Εσωτερική αιμορραγία, βέβαια. Το φαντάστηκα. Και κυρίως είναι αυτό που είπε ο γιατρός. Ποια πιο έντονη στιγμή θυμάστε εσείς? Τα κεφάλι, χτυπάνε στο κεφάλι και στο θώρακα. Αυτά τα δύο σημεία. Χθες ήταν πολύ έτσι μαζεμένοι και δεν έλεγαν τίποτα. Περίμεναν να περάσουν οι πρώτες 24 ώρες, 48 ώρες για να είναι πολύ σίγουροι. Βέβαια. Δηλαδή σήμερα θα είναι ακόμη πιο σίγουροι. Ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό που θυμάστε εσείς, τα Τέμπη, θα μου πείτε? Μόνο στα Τέμπη θυμάμαι ένα τροχαίο, είχε γίνει στα Μέγαρα με ένα λεωφορείο που μάζευαν κομμάτια, λεωφορείο με ταλίκα, μάζευαν κομματιασμένα στους ανθρώπους, τους οποίους τακτοποίησαν τελικά και αυτό πήγαινε προς την Ήπειρο. Και τους βάλανε 5-6 νεκροί, ήταν 5 μου φαίνεται, από εκείνη την περιοχή. Τους βάλανε σε ένα φορτηγό και τους μετέφεραν στα Γιάννενα, στην πατρίδα τους. Έξω από τα Γιάννενα ξεφεύγει το φορτηγό μετά. Όχι. Και πέφτει σε ένα γκρεμό και τρέχουμε εμείς εκεί πάνω να φεύγουμε από τα Μέγαρα δηλαδή και πάμε την άλλη μέρα. Ήμασταν στα... Δηλαδή τους μάζεψαν για να τους πάνε και φεύγει το φορτηγό. Και φεύγει το φορτηγό και ξαναπετάγονται, σκορπίζονται από εδώ και από εκεί στην πλαγιά σε μια κατηφόρα μεγάλη. Απίστευτο. Πολλά, τι να σας πω τώρα. Το να θέμα ευχαριστήσω είναι τόσο τον Γιώργο Σόμπολο όσο και την Κατερίνα Σουλιώτη με τους καλεσμένους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε πάντως στο τροχαίο του Ηλία Βρετού ότι ακόμα δεν έχουν κάποια κάμερα που να... και αυτή στο πρατήριο υγρών καυσίμων δεν δείχνει, υπάρχει λες κάποια κάμερα ακόμη. Δεν δείχνει ακόμα κάτι. Το πώς έγινε. Και ψάχνουν να βρουν στο πριν και στο μετά την πορεία του φορτηγού. Είναι όμως βέβαιο ότι και το αυτοκίνητο... Πάντως το φορτηγό δεν σταμάτησε, έφυγε. Όχι, όχι, έφυγε. Έφυγε. Και το αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε η φίλη του Ηλία Βρετού είχε αναπτύξει λίγο παραπάνω ταχύτητα από το προβλεπόμενο. Ναι, για να προσπεράσει, γιατί φοβήθηκε αυτό, νομίζω το έχει πει η κοπέλα. Ναι. Λοιπόν, όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κρανιοεγκεφαλική κάκωση και δεν υπάρχει και πρόβλημα στο θώρακα. Λοιπόν, το αγαπητό κοντρόλ, Γιώργο μου, μας βρήκε την αποκλειστική κατάθεση που είχαμε από τον αστυνομικό. Τι φέρεται δηλαδή να είχε καταθέσει στους αστυνομικούς σε σχέση με τους δύο άνδρες που διαπληκτιζόταν η Ειρήνη. Τότε το είχαμε παρουσιάσει και λέγαμε ότι μπορεί να υπήρξε ομοιότητα. Κάποιοι άλλοι αμφισβήτησαν το πότε τους είδε, αν τότε ήταν Αθήνα ή δεν ήταν Αθήνα. Όλα αυτά που γενικότερα έπεσαν στο τραπέζι και κάποιοι μίλησαν για φεδρούς ανθρώπους που βλέπουν βέβαια. Όλοι είχαμε πει το εξής, ότι ένας αστυνομικός είναι παρατηρητικός. Δεν μπορεί να μην δεν προσέξει κάτι το οποίο συνέβαινε και ήταν πολύ... Απλά θυμάσαι, είχαμε πει ότι η μαρτυρία αυτή δεν είχε να προσθέσει κάτι στην αστυνομική έρευνα, γιατί πια είχαν κατασταλάξει. Και όντως, αυτό το οποίο είχε να καταμαρτυρήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το είχαν ήδη ως κεκτημένο οι το είχαν από άλλα αρχεία, από άλλους ανθρώπους που είχαν μιλήσει γι' αυτό. Ακριβώς. Όμως δέθηκαν αυτά μαζί. Ακριβώς. Και είδαν ότι αυτό που είχε καταθέσει συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ίδιο με προέκυπτε, αυτό που κατέθεται προέκυπτε ο αστυνομικός. Και από μαρτυρίες και από ναι, τις... όμως εγώ που είμαι οικογένεια και, από και σου λέω υπάρχει μάρτυρας και δεν τον βλέπεις ή αργείς να τον δεις. Κρατάω τις επιφυλάξεις μου. Επειδή δεν ήξεραν τι ακριβώς είχε στα χέρια της αστυνομία. Να δούμε λοιπόν τι φέρεται να είχε αποκαλύψει, γιατί λες ότι αυτά δένονται και αμέσως μετά έρχομαστε σε σένα. Παρακαλώ. Είναι αστυνομικός και υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα ως αρχιφύλακας. Αφού είδε φωτογραφίες της Ειρήνης Λαγούδη στην τηλεόραση, αναγνώρισε σε ποσοστό 99% το πρόσωπο της γυναίκας που ενεπλάγει στο παρακάτω περιστατικό. Στις 24 Δεκάτου του 2017, στις 12:15, βρισκόταν σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στη Νέα Μάκρη. Ενώ βρισκόταν εντός, παρατήρησε δύο άντρες οι οποίοι μπήκαν με ορμή και κινήθηκαν σε διαφορετικούς διαδρόμους συνοφριωμένοι, με έντονο βλέμμα κοιτάζοντας σαν να ψάχνουν κάτι. Ο ένας ήταν 30 με 35, με ύψος 1,80 και πάνω, λεπτός, ξυρισμένος, με μακριά μαύρα μαλλιά και φορούσε σκούρο μπουφάν. Ο άλλος ήταν 45 με 50 ετών, με ύψος από 1,75 έως 1,80, σωματώδης, καστανόξανθος, με μακρύ μούσι και φορούσε σκούφο,
καφέ μπουφάν, λευκό πουκάμισο και μαύρο γυλαίκο. Κατά πάσα πιθανότητα τον είχε ξαναδεί στη Νέα Μάκρη το Δεκέμβριο του 2017. Κρατούσε κομπολόι και το χαρακτηριστικό του ήταν ότι στο αριστερό του χέρι και στο λαιμό του έφερε κομποσκίνια. Ο ένας με τα μαλλιά βρισκόταν απέναντι από το μάρτυρα και ο άλλος πλησίασε και συνομίλησε με τη γυναίκα, την Ειρήνη Λαγούδη. Η γυναίκα φορούσε μπες γκαμπαρντίνα κουμπωμένη μέχρι πάνω. Ο μάρτυρας θεώρησε ότι παρεξήγησε τη στάση των δύο ανδρών καθώς έψαχναν τη φίλη τους. Στη συνέχεια ο άνδρας με τα μαλλιά βγήκε έξω. Το ίδιο έκανε και η γυναίκα χωρίς κανέναν από τους δύο άντρες. Ο μάρτυρας πλήρωσε, βγήκε έξω και μπήκε στο αμάξι του. Μετά από δύο λεπτά, άκουσε φωνές πίσω και είδε από τον καθρέφτη του οδηγού τον άνδρα με τα γένια να φωνάζει τη γυναίκα με πολύ επιθετικό ύφος και τη γυναίκα να το απαντάει με απολογητικό ύφος να ηρεμήσει. Ο μάρτυρας κατέβηκε να δει τι συμβαίνει και βλέπει τον άνδρα με τα γένια να την τραβάει βίαια από τον αγκώνα και να την κατευθύνει από την αντίθετη κατεύθυνση. Μέχρι εκείνο το σημείο, η συμπεριφορά του άνδρα προς τη γυναίκα ήταν στα όρια της σωματικής κακοποίησης. Με τις υποδείξεις του άνδρα, επιβιβάστηκε η γυναίκα στο πίσω κάθισμα ενός χρυσαφίγιο ταχύ. Ο άντρας, αφού έβγαλε τον μπουφάν του, επιβιβάστηκε στη θέση του οδηγού και απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα οδηγώντας πολύ νευρικά. Όταν το θέμα πήρε διαστάσεις και φάνηκε να αμφισβητείται το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, ο μάρτυρας ενημέρωσε το διοικητή του. Τέλος, αναφέρει ότι το κατάστημα διαθέτει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Μάλιστα. Άρα, Γιώργο, τώρα έρχομαι σε σένα. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν από όλο αυτό το οποίο είχε προηγηθεί. Αυτό ποιος το επιβεβαιώνει στη δικογραφία? Το έχουν και από τις άρσεις. Αυτό που λέμε ότι τα μηνύματα και ούτω καθεξής και από τις άρσεις αλλά και από το κινητό του φίλου της. Προέκυπτε ότι στάλθηκαν μηνύματα από το συγκεκριμένο χώρο. Όχι για συνάντηση, ενώ ήταν μαζί. Ήταν δύο άντρες όμως. Αυτά γίνονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με μικρές αποκλίσεις. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, η αστυνομία τα έχει συνδυάσει, τα έχει τσεκάρει και έχει σχηματοποιημένο πλήρες το παζλ. Γι' αυτό και λέω. Αν υπάρχει φωτογραφία, το τηλεφώνημα που έγινε όταν έφυγε από την κατοχή η Ειρήνη. Θα τα πούμε για αυτά. Να πάει στο υπάρχει το τηλεφώνημα. Πάντως, να πούμε, Γιώργο μου, ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός προέκυψε και μετά από έρευνα του ιδιωτικού ερευνητή του κ. Γιώργου Τσουκάλη που μπήκε στην υπόθεση. Σωστά. Μπήκε στην υπόθεση και αμέσως μέσα σε λίγες μέρες προέκυψε η μαρτυρία του αστυνομικού. Μάλιστα. Πάμε τώρα την μοιραία, την τραγική ημέρα για αυτή την άτυχη γυναίκα. Που έρχομαι σε αυτό που ρωτάει ο Δημήτρης, μην με ρωτήσεις πότε ακριβώς έγινε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, δεν το ξέρω. Θυμίζω όμως ότι σε κάποιο βαθμό έλεγα ότι είναι από κοιήματα φαντασίας αυτά με τους... Είχαμε πει ότι υπάρχουν οι καταθέσεις των κυνηγών, που φύγανε 4:20, αν θυμάμαι καλά, την ώρα από το συγκεκριμένο χώρο. Έχουν αξιολογηθεί, εννοείς. Έχουν επιβεβαιωθεί. Έχουν συμβεί και με τους κυνηγούς. Οι κυνηγοί είχαν πει για δύο ανθρώπους, για δύο άντρες, οι οποίοι μάλωναν με την Ειρήνη. Επιβεβαιώνεται. Και θα σας εξηγήσω πώς. Άρα και πώς. Οι κυνηγοί έχουν δώσει καταθέσεις σωστές. Βεβαίως. Γιατί και αυτοί αμφισβητήθηκαν. Βεβαίως. Σωστά. Υπάρχει λοιπόν το τηλεφώνημα της Ειρήνης στον φίλο της, με το οποίο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μετά την αλλαγή του χρόνου πια και από τον ερχομό του υπάρχουν μεταξύ τους τηλεφωνικές επικοινωνίες που τις δηλώνει απερίφραστα και τελεσίδικα σχεδόν ότι μεταξύ τους σχέση έχει τερματιστεί. Υπάρχει το τελευταίο τηλεφώνημα της Ειρήνης προς τον φίλο της που του λέει ότι θα είμαι εκεί, αν δεν έρθεις θα αυτοκτονήσω, σύμφωνα με όσα περιγράφονται, έτσι. Και ο φίλος της, πηγαίνει με τον αδερφό του στο αυτοκίνητο, στο οποίο, στο σημείο μάλλον, που ήταν εκεί η Ειρήνη. Και ακολουθεί μεταξύ τους ένας άγριος διαπληκτισμός. Ένας καυγάς, ο οποίος όμως δεν έχει το στοιχείο, έχει παραμείνει μόνο σε επίπεδο φραστικής αντιπαράθεσης. Δεν καταγράφονται ούτε χειροδικίες. Αυτά την ημέρα, Γιώργο μου, του συμβάντος. Την ημέρα που πέθανε η Ειρήνη. Ο συμβάντος. Ακριβώς. Και συγγνώμη, Γιώργο, σύμφωνα πάντα με τα όσα οι ίδιοι καταθέτουν, δηλαδή ο φίλος της Ειρήνης και ο αδελφός, σύμφωνα με δικές τους καταθέσεις. Θα σου εξηγήσω. Ψάχνουν λοιπόν οι αστυνομικοί να βρουν τις διαδρομές των κινητών τηλεφώνων τους. Οι διαδρομές των κινητών τηλεφώνων τους συμπίπτουν απόλυτα με τα σημεία τα οποία και των δύο, και του φίλου τους και του αδερφού του. Συμπίπτουν απόλυτα
με τις διαδρομές τις οποίες έδωσαν αυτοί. Να καταλάβω κάτι, Γιώργο. Οι κυνηγοί, γιατί εμείς ως αυτόπτες μάρτυρες στην εκπομπή δεν τους χρησιμοποιήσαμε ποτέ σε αντίθεση με τον αστυνομικό. Γιατί απλά θεωρήσαμε... είπαμε ότι οι κυνηγοί ήταν εκεί έτσι, μέχρι τις 4 και 20. Ωραία. Ήταν σε αυτό το δύσβατο σημείο δώσανε το ραντεβού. Ναι, που δεν μπορούσε να πάει. Άρα δηλαδή, όλους αυτούς τους συνειρμούς που κάναμε εμείς, ότι η Ειρήνη πώς θα οδηγεί σε αυτό το σημείο, που είπα εγώ ότι εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ. Η Ειρήνη λοιπόν το παίρνει το αμαξάκι της και πάει ως εκεί για να δώσουν ένα ραντεβού σε ένα κρυφό σημείο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εντάξει. Λοιπόν. Και πάμε τώρα στο. Ακολουθούν λοιπόν τις διαδρομές των κινητών τηλεφώνων τους και φαίνεται ότι οι διαδρομές που κάνουν. Από το σημείο που φύγανε μέχρι το σημείο που πήγανε, εκεί δηλαδή που ήταν η Ειρήνη και τους περίμενε, και στους χρόνους τους οποίους τους λένε ότι φύγανε, συμπίπτουν στον απόλυτο βαθμό. Και, αυτό είναι το σημαντικό, ακολουθεί το τελευταίο μήνυμα της Ειρήνης, το οποίο έχει σταλεί μετά και αρκετή ώρα. Από τον καυγά. Από τον καυγά και την απομάκρυνσή τους. Δηλαδή φαίνεται ότι δέχονται ένα μήνυμα, ενώ βρισκόταν πια σε μεγάλη απόσταση από το μήνυμα έχει σταλεί από το σημείο που ήταν η Ειρήνη, φαίνονται τα τηλέφωνά τους τα οποία απομακρύνονται και φαίνεται ότι από το σημείο στο οποίο ήταν η Ειρήνη στέλνεται το τελευταίο μήνυμα, αυτό στο οποίο τους έλεγε ότι ήρθε το τέλος και θα τα πούμε σε μια άλλη ζωή. Αλλά και αυτό ελέγχεται, αν μου επιτρέψεις, έτσι. Ενώ δηλαδή μισό λεπτάκι, να καταλάβω κάτι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος πήγε με ένα δικό του άνθρωπο, με τον αδερφό του, όπως λέει στη δικογραφία, για να τη μεταπίσουν, να χρησιμοποιήσει και έναν άνθρωπο, ή ήθελα να μιλήσουν όχι, όμορφα όλοι μαζί. Όχι, για να πούν ότι τελείωσε η σχέση. Αυτό ισχυρίζονται και αυτό υποστηρίζουν. Και γιατί να πάει κι άλλος άνθρωπος μαζί, αφού δύο άνθρωποι που είναι μαζί, είναι μαζί, κύριε Σόμπολε. Αυτό πολύ θέλω να καταλάβω. Είναι. Γιατί φαίνεται ότι και στους προηγούμενους καυγάδες ήταν μαζί με τον αδερφό του. Δεν ξέρω το πώς λειτουργεί ο κάθε άνθρωπος. Από εδώ και στο εξής μου ζητάς να κάνω εικασίες και όχι, αυτό κάνω. Όχι, δεν κάνω εικασίες εγώ. Λέω το πιο απλό. Το για ποιο λόγο πήγε με... δεν το ξέρω. Όταν εγώ έχω να λύσω μια διαφορά με τον Πάνο, θα τη λύσουμε οι δυο μας. Αυτό θέλω να πω. Ο τρίτος δεν έχει λόγο. Πάντως και λογική... άκρος προσωπική διαφορά. Ναι, ναι. Και άκρος προσωπική διαφορά. Η λογική λέει πάντως ότι αν ήθελε κάποιος. Και εδώ επικαλούμε την εμπειρία του κυρίου Πάνου. Αν ήθελε κάποιος να σκοτώσει την Ειρήνη, δεν θα πήγαινε μαζί με τον αδερφό του, και αν πήγαινε, θα είναι πολύ σπάνιο. Αυτό μπορεί να είναι σε... Καλά, ναι. Πολύ σπάνιο. Κύριε Σόμπολο, για απαντήστε λίγο σε αυτό. Μισό λεπτά και ένα-ένα. Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα, εγώ θέλω να συγχαρώ τον Γιώργο, γιατί έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία σήμερα. Στο θέμα αυτό που απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και δύο μήνες, πόσο είναι τώρα. Λοιπόν, από το φώτο. Ναι. Το δεύτερο στο οποίο θέλω να πω, η δουλειά του δημοσιογράφου είναι αυτή. Εσύ με έκπληξη είπες προηγουμένως ότι ο κύριος Θαουξής, ο δικηγόρος της οικογένειας, δεν έχει πρόσβαση στη δικογραφία. Και βέβαια δεν έχει. Θα έχει όμως, άμα διαβιβαστεί, όπως πολύ καλά ξέρει και η Γιώτα, στην εισαγγελία, στη δικαιοσύνη. Η δουλειά όμως, η δική μου, η δική σου, όλων των συναδέλφων και του Γιώργου είναι, πώς μπορούμε να αντλήσουμε περισσότερα στοιχεία. Εγώ αυτό έκανα σε όλη μου τη ζωή. Θα περίμενα τώρα να διαβιβαστεί η δικογραφία στον εισαγγελέα για να την πάρει όλος ο κόσμος και μετά να βγω εγώ. Τότε τι κάνω. Μα γι' αυτό σας είπα ότι μας ευνηδίασε και εμάς ο Γιώργος, γιατί πραγματικά να εδώ στο χαρτί μου είχε τι πρέπει να πούμε για τους τηλεθεατές και από εκεί και πέρα εκείνος θα αποκάλυπτε τα στοιχεία της δικογραφίας. Εγώ θέλω να πω επίσης δύο λόγια, ότι αυτή είναι η προανάκριση της αστυνομίας. Την κάνει η αστυνομία την προανάκριση. Ο φάκελος που υπό την σχηματίζεται... Υπό την εποπτεία εισαγγελέα εδώ. Και είναι μυστική. Ο φάκελος που σχηματίζεται, διαβιβάζεται στην εισαγγελία. Θα γίνει άλλη ανάκριση εκεί. Ο τακτικός ανακριτής, η ανακρίτρια, θα ασχοληθεί πάλι. Και ό,τι και να έχει η αστυνομία ή ό,τι στραβά έχει η αστυνομία, αν έχει λάθος ως προς την αυτοκτονία που καταλήγει, θα το διορθώσει η δικαιοσύνη που λέμε. Πολύ απλά. Και μετά έρχεται ο τρίτος βαθμός,
που είναι η εκδίκαση της υπόθεσης, που όλα θα καταλήξουν στο δικαστήριο και θα ακουστούν όλες οι πλευρές και θα έχουμε το όποιο... Κοιτάξτε να δείτε όμως τι γίνεται τώρα. Αποτέλεσμα. Εγώ είμαι έξω από αυτή την ιστορία και προσπαθώ αυτή τη στιγμή να κάνω μια σφιχτή αγκαλιά και να δέσω τα κομμάτια τα σπασμένα σε αυτή την ιστορία. Έτσι. Γιατί από τη μια πλευρά υπάρχει η οικογένεια, από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι άνθρωποι της οικογένειας που έχει βάλει η οικογένεια για να λύσουν αυτό το παζλ και έρχεται ο Γιώργος Καραϊβάς και μου δίνει στοιχεία της δικογραφίας τα οποία βεβαίως και αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Η οικογένεια δεν τα γνωρίζει. Αυτό είναι που έρχομαι εγώ τώρα και καταθέτω. Και τίθεται και ένα μεγάλο ερώτημα σε αυτό που λες. Λοιπόν, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Πραγματικά ανατρέπουμε πολλά κομμάτια της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συνδεθούμε και με τη νέα ποτίδα Χαλκιδικής. Εκεί βρίσκεται η Ρούλα Κουσκουρή. Και πραγματικά θα μιλήσουμε με αλήθειες για ένα κομμάτι της ζωής και ναι, και για το δικό μας χώρο που είναι αδιφάγος και που καμιά φορά σε φτάνει στο αμήν και λες. Εγκαταλείπω τα πάντα και πάω στο μποστανάκι μου, στο χαραφάκι μου, να καλλιεργώ και να έχω την ψυχή μου καθαρή. Κάτι τέτοιο έκανε η Καρολίνα. Δεν μπορώ και να το πω, γιατί έζησε πολύ μεγάλη δόξα στον Αντένα, μετά ήρθε στο Άλτερ και εκεί έζησε τη δύσκολη πλευρά αυτού του σταθμού και ήταν πρωτεργάτησα. Ακόμη και όταν δεν πληρωνόντουσαν οι άνθρωποι, εκείνη ήταν εκεί και δούλευε, έβγαζε δελτία για να είναι ενωμένη. Αυτό τα λέει όλα. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Εδώ λοιπόν είμαστε. Γιώργο, σου δίνω το λόγο γιατί είχαμε μείνει στο σημείο το βασικό στην περίπτωση της Ειρήνης. Ωραία. Συγκεφαλαιώνοντας μάλλον, πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι υπάρχουν τρία διαδοχικά στάδια σε όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχουν το πριν από τις γιορτές, υπάρχουν διάφορα μηνύματα, υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της συζύγου του φίλου, υπάρχει το ταξίδι στο εξωτερικό και φτάνουμε στην μοιραία μέρα που εκεί... Όπου τα χρήματα τα ξόδεψε η Ειρήνη, απλώς ναι, επαναλαμβάνω. Ήταν με τα έξοδα δικά της. Και φτάνουμε στην τελευταία μέρα. Νομίζω, ένα οικόπεδο, γιατί ψάχνουν κάποια χρήματα που. Κάτι κτήματα. Η διαδρομή είναι λιγότερα. Τελικά, 15.000 ένα ταξίδι είναι πάρα πολλά λεφτά. Ναι, τι, είναι πολλά. Τι χαλάσαν, να χαλάσουν τρία. Το καλύτερο ξενοδοχείο, αν μείνει. Εντάξει. Κύριε Σόμπολε, είναι και 1.000 ευρώ. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Είναι εντάξει, δώρα, είναι πολλά πράγματα. Ό,τι προκύπτει, ό,τι προκύπτει. Βρέθηκαν, αν θυμάμαι καλά, 85, δηλαδή είχε πουλήσει 100 και βρε. Πάντως η διαφορά πολύ είναι 15.000. Πολύ ποτέ χρήματα. Και φτάσαμε στο τέλος που εκεί λέμε ότι φαίνεται μάλλον από τα στοιχεία πάλι της δικογραφίας, από καταθέσεις, από άρση απορρίτου των επικοινωνιών, φαίνεται η διαδρομή των δύο κινητών τηλεφώνων των δύο ανδρών, οι οποίοι δεν ξέρω αν στη διάρκεια της πορείας τους υπάρχει και κάποια μαρτυρική κατάθεση, η οποία λέει ότι τους είδαν σε κάποιο διάστημα και σε κάποιο χρονικό συγκεκριμένο, σε κάποια χρονική στιγμή. Πάντως ισχύουν όσα είπαν οι κυνηγοί και όσα είπε ο αστυνομικός. Σας θυμίζω δε κάτι, ότι χωρίς να ξέρουμε τα στοιχεία της δικογραφίας, λίγες μέρες μετά που ανέκυψε το θέμα αφενός της Ειρήνης, αφετέρου η εμπλοκή του φίλου της, είχαμε πει εδώ από αυτήν την εκπομπή ότι χωρίς να ξέρουμε τα στοιχεία, η αστυνομία είναι απόλυτα βέβαιη ότι αν υπάρχει ενδεχόμενο και ζήτημα δολοφονίας, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι εκτός λίστας υπόπτων. Εκτός του κάδρου, το είχες πει. Ακριβώς. Και λέγαμε, δεν ξέρουμε ποια στοιχεία έχουν, δεν ξέρουμε τι ακριβώς υπάρχει, όμως αλλά... Η πληροφορία, αν όχι πληροφορίες, ότι μιλάμε για αυτοχειρία. Και ένα ερώτημα που θέτω είναι το εξής. Πόσο αποτρεπτικό είναι για μάρτυρες να καταθέσουν, αν ήθελαν να καταθέσουν για την υπόθεση αυτή, όταν από την αρχή και μάλιστα πριν πάει στην τελευταία της κατοικία η Ειρήνη, υπάρχουν διαρροές ότι είναι αυτοχειρία. Το θέτω στο τραπέζι ως ένα ερώτημα, αν είναι αποτρεπτικό αυτό γίνεται, Δημήτρη μου, για μάρτυρες. Αυτό, Δημήτρη μου, γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Θα αναφερθούμε σε λίγο στην υπόθεση της Καρολίνα. Άρα ισχύει, δηλαδή. Ένα ενδεχόμενο το οποίο ακόμα... Αποτρέπουν μάρτυρες, δηλαδή, με τον αλλαγμένο αυτοκυρία. Άκουμε λίγο. Ένα ενδεχόμενο το οποίο ακόμα δεν έχει αποκλειστεί,
παρότι είναι ισχνές, είναι και ταυτό της δολοφονίας. Ναι, ναι, δεν το έχουν, δεν το έχουν αποκλείσει. Δεν το έχουν αποκλείσει γιατί δεν έχουν προσδιορίσει ακόμα την αιτία. Εδώ λοιπόν είναι προσδιορισμένα κατά την αστυνομική έρευνα, επαναλαμβάνω, πολλά πράγματα. Μπράβο. Να πω όμως λίγο κάτι. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να ανατραπεί. Έχουμε ότι αυτός ο άνθρωπος πήγαινε πάντα με έναν άνθρωπο, τον αδερφό του όπως είπες εσύ, και στην περίπτωση της Νέας Μάκρης και για να τα βρουν με την Ειρήνη, όταν η Ειρήνη του έστειλε ένα μήνυμα σε αυτό το δίσπατο. Να τα βρουν και να συμφωνήσουν ότι ήταν το τέλος. Την αφήνουν λοιπόν εκεί, φεύγουν, ήταν σε μακρινή απόσταση. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι τώρα. Εδώ φαίνεται λοιπόν αυτό που φαντάζει σε όλους ανατριχιαστικό και εκ των πραγμάτων νομίζω ότι θα αναγκαστούμε να ζητήσουμε και τη γνώμη του κυρίου Φλαμούρη, αφού πούμε ότι επαναλάβουμε ότι από τις τοξικολογικές βγαίνει ότι έχει εισπνεύσει εθάλη ανθρακυλαιμοσφαιρίνη, όπως λέγεται, σε ποσοστό πάνω από 60%, αλκοόλ περίπου 40%, το οποίο δεν, αλλά και αντικαταθλιπτικά χάπια. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της δικογραφίας και αυτό που έχει προκύψει από κάποιους πραγματογνώμονες που εξέτασαν τις αστυνομίες, που εξέτασαν το αυτοκίνητο, προκύπτει ότι υπάρχει η Ειρήνη έριξε πάνω της ποσότητα του πετρελαίου. Την έριξε στην εδώ πλευρά, ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Και έβαλε φωτιά. Αυτοπυρπολήθηκε δηλαδή, για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί. Πού βγαίνει αυτό, με συγχωρείς. Αυτό προκύπτει από την έρευνα και από κάποιες τεχνικές πραγματογνωμοσύνες της αστυνομίας. Αλλά βρέθηκε πίσω. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Το πίσω. Μισό λεπτό για να δείτε λίγο πώς, γιατί κάποιοι στέκονται στο γιατί εντάξει όλα αυτά. Για ποιο λόγο ήταν παραμορφωμένο το πρόσωπό της. Θυμίζουμε ότι οι θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν μέσα από τη φωτιά ήταν άνω των 250 βαθμών και η Ειρήνη έτσι όπως άρχισε να καίγεται, διαπιστώθηκε ότι είχε γύρει το κεφάλι της προς τα πίσω, στη θέση του οδηγού και η φλόγα, όπως ανέβηκε πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου, έκαψε τα συγκεκριμένα μέρη, τα οποία πολλά από αυτά πέσαν στο πρόσωπό της. Επαναλαμβάνω, αυτό προκύπτουν από τις αναλύσεις. Πήγε στο πίσω κάθισμα. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς βρέθηκε στο πίσω κάθισμα. Ένας άνθρωπος ίσως να είναι το αίσθημα, το ένστικτο μάλλον της αυτοσυντήρησης. Να ρωτήσω κάτι. Το αίσθητο σε βγάζει έξω, Γιώργο, όμως. Μισό. Κύριε Φλαμούρη. Στο πίσω κάθισμα. Δημήτρη μου, θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, ένας άνθρωπος. Δεν έχω απάντηση σε αυτό, θέλω να πω έτσι. Τώρα, μισό λεπτάκι όμως, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη δύο πράγματα και κύριε Σόμπολε, νομίζω και η εμπειρία σας θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Ένας άνθρωπος, η Ζήνα, έχει μια διαφωνία με τον Σπύρο. Ο Σπύρος παίρνει μαζί και το Δημήτρη, τον αδερφό, γιατί έχει πάρει ένα μήνυμα που λέει «Δίνω τέλος στη ζωή». Όταν ο Σπύρος παίρνει μαζί το Δημήτρη, σημαίνει ότι φοβάται μη συμβεί το συμβάν, οπότε να έχει και έναν άλλο μάρτυρα μαζί του σε αυτό το γεγονός. Εδώ μόνο η εικασία μπορούμε να κάνουμε. Φαντάζομαι ότι αν πάρεις ένα μήνυμα από μια γυναίκα που μέχρι πριν ήσταν μαζί πριν από λίγες μέρες και λέει «Ήθα», άρα λοιπόν έχεις ακόμα συναισθήματα προφανώς. Αλλά σου θέτει το ερώτημα η φίλη σου ότι ή αυτή εγώ κάπως έτσι. Υπάρχει ακόμα συνέστημα. Και όταν του λέει αυτή η γυναίκα ότι ή θα έρθεις στο γνωστό μας σημείο ή με ξεχνάς εμένα και τέρμα, εκεί είναι πολύ φυσιολογικό να σε πιάσει ένας φόβος και να πεις στον δικό σου άνθρωπο που εμπιστεύεσαι, στον αδερφό σου, ότι πάμε μαζί γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Γιατί μπορεί να με σκοτώσει εκείνη. Μπορεί να φοβοήθηκε αυτό. Ταυτόχρονα μπορεί. Πάλι κασία θα είναι, ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι να είχαν ταυτόχρονα σχέση οικονομική κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν είχε οικονομική σχέση, αυτό το σενάριο, έτσι εννοείται. Λοιπόν, για ποιον λόγο να είναι πάντα εκείνη, γιατί ήταν και την προηγούμενη φορά εκείνη. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα σας έθετα ευθύς αμέσως. Δηλαδή, φαίνεται ότι σε αυτή τη σχέση πάντα υπήρχε και ο άλλος άνθρωπος. Το οποίο δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει άλλος άνθρωπος, αν ήταν συναισθηματικός λόγος, αν ήταν μεταξύ τους. Κύριε Σόμπολε, από όλα αυτά τα χρόνια, και μετά θα έρθουμε στο άλλο που είπε ο Γιώργος, όλα αυτά τα περιστατικά που έχετε βιώσει μέσα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, σας φέρνουν άλλες εικόνες? Όλα αυτά που ανέφερε και ο Γιώργος, αλλά και οι υπόλοιποι εδώ συνάδελφοι και ο ψυχολόγος μας,
όλα είναι δυνατά, μπορεί να συμβούν όλα. Δεν μπορεί να αποκλείσεις τίποτε. Και το πλέον περίεργο μπορεί να έχει συμβεί. Γι' αυτό πάντα εμείς οι δημοσιογράφοι δεν βγάζουμε συμπέρασμα και λέμε είναι αυτοκτονία ή είναι δολοφονία. Εμείς δεν το λέμε αυτό. Εμείς λέμε τι στοιχεία προκύπτουν από την μέχρι τώρα. Η Ελλάς το λέει αυτό, η ελληνική αστυνομία, όχι ο Γιώργος Καραϊβάς, ναι, ή η Ζήνα ή ο Δημήτρης ή εσείς. Αυτό το διευκρινίζω, Ζήνα μου, για τον κόσμο, ότι δεν είναι η δουλειά η δικιά μου και, και η δικιά σου. Δυστυχώς, και όλων Πάνο, των δημοσιογράφων και του Γιώργου. Χρεώνεσαι μερικές φορές αυτό που λέει η Ελλάς ως προσωπικό σου θέμα. Δυστυχώς πολλές φορές τα αυτονόητα δεν γίνονται κατανοητά. Δεν είναι η δουλειά μου εμένα να πω ότι είναι ούτε εσάς, ότι είναι αυτοκτονία ή ότι είναι δολοφονία. Όχι. Αυτά είναι δουλειά άλλων. Εμάς η δουλειά είναι να μεταφέρουμε ό,τι έχει προκύψει ως τώρα από την έρευνα της αστυνομίας και από εκεί και πέρα αξιολογούνται ανάλογα. Η οικογένεια έχει τη δικιά της άποψη και που είναι πολύ σεβαστή, γιατί εδώ έχουμε και τον πόνο του ανθρώπου που χάσανε. Η οικογένεια περνάει δύσκολα, περνάει έναν γολγοθά. Από την άλλη, η αστυνομία όμως από την πλευρά της, πέρα από συναισθηματισμούς και τέτοιου άλλου διαδικασίες, πρέπει να κοιτάξει να βρει όλα τα στοιχεία, είτε συνηγορούν υπέρ της μιας είτε υπέρ της άλλης άποψης. Και εκεί πρέπει να καταλήγουν. Εδώ ρώτησε όμως κάτι ο Γιώργος ο Καραϊβάς, το Δημήτρη το Φλαμούρη, που έχει να κάνει με το αν αυτή η γυναίκα, τι μπορεί να σημαίνει, ότι έκατσε στο πίσω κάθισμα, αυτοπυρπολήθηκε στην ουσία και περίμενε το θάνατό της. Από ό,τι άκουσα σε μια άλλη εκπομπή, νομίζω ότι πήρε 37 δευτερόλεπτα περίπου ο χρόνος μέχρι να επέλθει να χάσει τις αισθήσεις της. Οπότε, από την ώρα που το ανάβεις, άναψε τη φωτιά μέχρι να πνιγεί από τους καπνούς, ήταν πολύ λίγος ο χρόνος. Τώρα, επώδυνος τρόπος. Πάρα πολύ επώδυνος τρόπος. Και δεν θεωρώ ότι θέλει να ξεφύγει, όπως είπε, γιατί άμα είχε θέλει να ξεφύγει, όπως είπε ο προμεσηγιώτα, θα έβγαινε από το αυτοκίνητο. Δεν ήταν αυτό ήθελε. Θα καθίσει πίσω. Τώρα να είναι μια σπασμωδική κίνηση του οργανισμού, δηλαδή βιολογική, ας το πούμε. Υπάρχουν μηνύματα τελευταία, αλλά Γιώργο, εκτός που εκείνη κοινό, έστειλε όχι. Εκτός από κοινό. Μετά τη διαφωνία του στην αυτή, υπάρχει άλλο μήνυμα που φαίνεται εκτός να έστειλε αυτό, και λέει δίνω τέλος στη ζωή μου. Αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα. Που το έδωσε πόση ώρα μετά. Αρκετή ώρα, εν πάση περιπτώσει. Και εκείνοι ήταν μακριά και δεν μπορούσαν να γυρίσουν. Δεν το ξέρω αυτό. Και θα θέσω ένα ερώτημα. Αφού λοιπόν η αστυνομία την έψαχνε, ο αδερφός της έβγαινε στα κανάλια. Μετά. Μισό λεπτάκι. Και εκείνοι γνώριζαν ότι είχαν αφήσει αυτή τη γυναίκα σε εκείνο το σημείο. Γιατί δεν έδωσαν στοιχεία να πάνε αυτό, να ψάξουν κατευθείαν αυτό, και τους βρήκε ένας περαστικός. Αυτό είναι ένα δεύτερο στάδιο μιας έρευνας την οποία θα την κάνει η αστυνομία, μάλιστα, ή η δικαιοσύνη. Άρα είναι εύλογο το ερώτημά μου. Είναι σωστό το ερώτημα. Εντάξει, όχι απλώς για να... 100%. Πόσες μέρες πέρασαν, Ζήνα, από τη στιγμή που βγήκε? Και αυτό το είπα, Δευτέρα, ο Γιώργος Σόμπολος βγήκε... Το Σάββατο εξαφανίστηκε, τη Δευτέρα βγήκε ζωντανά ο αδερφός της. Θέλω μόνο κάτι να τονίσουμε, αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, και θέλω να μας δώσεις μια απάντηση σε αυτό. Πάντως σήμερα, να πω και στους τηλεθεατές, ευνηδιαστήκαμε με όλα όσα μας είπε ο Γιώργος, τα αποκλειστικά και όλα αυτά, και έχουμε ανατρέψει το πρόγραμμά μας. Να μείνουμε σε κάτι που είπε ο αστυνομικός, πολύ σημαντικό στην κατάθεσή του, ότι η συμπεριφορά του άνδρα στο αυτοκίνητο ήταν στο όριο της σωματικής κακοποίησης. Έξω από ένα κατάστημα, με πολύ κόσμο, δύο άνδρες, μία γυναίκα. Μια γυναίκα να απειλήσει δύο άνδρες, δεν ξέρω αν ήταν αυτή, δεν αναφέρομαι στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Όμως ο αστυνομικός, και πρόκειται για αστυνομικό, καταθέτει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας συμπεριφέρθηκε στην Ειρήνη στο όριο της σωματικής κακοποίησης. Και είναι οι δύο άνδρες με τους οποίους η Ειρήνη έχει τις τελευταίες στιγμές. Πάντως θα κρατήσω αυτό που είπε ο κύριος Σόμπολος, που είπε το εξής, ότι λέει αυτά που λέει η Ελλάς, ότι αυτοπυρπολήθηκε, ό,τι. Ως δημοσιογράφος έπραξε τα μέγιστα για να έχει αυτή την αποκλειστικότητα. Αυτό είναι το έλαστο. Και από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη και όλοι οι υπόλοιποι θα πιάσουν πώς έσω που λέμε εμείς. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Και αυτό που είπε ο Γιώργος νωρίτερα και ο Δημήτρης, ότι
πώς βρέθηκε από μπροστά που βάζει φωτιά να που είναι το κινητό, πίσω. Κύριε Σόπολε. Και το κινητό. Πώς δεν τηλεφώνησε ο άλλος, πώς. Σόπολε, μπορούμε να θέτουμε πολλά και ερωτήματα, όχι τώρα, όταν τελειώσει η προανάκριση, για το αν υπάρχουν κενά στην έρευνα της αστυνομίας. Αν υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν. Γιατί λέει κανένας ότι είσαι βέβαιος 100% δεν υπάρχουν κενά. Αυτό θέλω. Για όνομα του. Όχι βέβαια. Πραγματικά εγώ ευνηδιάστηκα σήμερα, το επαναλαμβάνω, για να μην νομίζουν και οι τηλεθεατές ότι το είχαμε κάτι προγραμματισμένο. Έχουμε ανατρέψει τα πάντα και θέλω να το πω για να το κατανοήσουν και έτσι. Κλείνοντας, και είναι η τελευταία μου αναφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως ξεκίνησε. Αλλά τώρα εσύ ξεκίνησες κάτι το οποίο θα έχει σειρά. Μέχρι να βγουν και οι ιστολογικές και να διαβαστεί η δικογραφία. Στο εγγυώμαι και στο προσυπογράφω ότι είναι η τελευταία φορά που. Από την πλευρά σου, αλλά εδώ θα υπάρξουν τώρα γύρω στα οξύς, η υπόλοιπη οικογένεια θα τη δράσουν σε όλα αυτά. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μένει τώρα το μυστήριο με την εξωτερική εθάλη. Αν δηλαδή υπάρχει εθάλη Βεβαίως. Εξωτερικά του αυτοκινήτου. Και επειδή το αναζητήσαμε αυτό και αυτό, ναι, είναι κάποιες φωτογραφίες δείχνουν το αυτοκίνητο της Ειρήνης, το οποίο είναι μετά τη σήμανση, αφού έχει περάσει η σήμανση, που αυτό σημαίνει ότι αυτό που βλέπουμε εμείς ως εθάλη, πιθανώς, είναι ενδεχόμενο, είναι σφόδρα πιθανό μάλλον, να είναι η μαύρη σκόνη της σήμανσης που περνάει για αποτυπώματα ή το κάτι άλλο. Στις άλλες φωτογραφίες, οι οποίες είναι πριν από την και φαίνονται κάποια άλλου είδους μαυρίσματα, που ενδεχομένως να παραπέμπουν και σε εθάλη, που αυτό θα σημαίνει ότι άνοιξε η πόρτα ενώ η Ειρήνη ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό πιθανολογείται ότι μπορεί να προήλθε, επαναλαμβάνω, ότι μέσα στην καμπίνα του αυτοκίνητου αναπτύχθηκαν θερμοκρασίες άνω των 250 βαθμών. Στην πόρτα του οδηγού υπάρχουν, εκεί είναι κοντά η αιστεία της φωτιάς, οπότε η ακτινοβολία, η θερμική αυτή ακτινοβολία, είναι λογικό να προκαλεί και αλλοιώσεις. Πάντως είχες πει και το θυμάμαι πάρα πολύ μέρος. Καλά, γιατί σε προσέχω, ότι αν υπάρχει εθάλη εξωτερικά του αυτοκινήτου, σημαίνει ότι κάποιος άνοιξε την πόρτα. Αν υπάρχει και στις δύο πόρτες, σημαίνει ότι ήταν δύο που και βγήκαν από την πόρτα. Το έχεις πει πολύ καιρό πριν. Βάζουμε τελεία για σήμερα σε αυτό το θέμα. Θέλω πριν πάμε στη Ρούλα Κουσκουρή, στην Ποτίδια Χαλκιδικής, αυτό που σας προανήγγειλα στην αρχή και που δεν ήμασταν έτοιμοι και ξεκινήσαμε αυτό το θέμα με τον Γιώργο Καραϊβάς, κοιτάξτε πώς τα φέρνει ο κύκλος, που όμως έφερε όλη την ανατροπή στην πορεία της εκπομπής και ευτυχώς που δεν το προβάλαμε εκεί που ήταν προγραμματισμένο, γιατί δεν θα μπορούσαμε να αναδείξουμε όλη αυτή την ανατροπή. Να πάμε στο μνημόσυνο. Γι' αυτό σε ρώτησα στην αρχή με ποιο θέμα σκοπεύεις να ξεκινήσεις. Και είδες όμως πώς τα έφερε, ότι τελικά ξεκινήσαμε. Μου είπες με πονοκέφαλο. Με πονοκέφαλο. Ναι. Θέλω σε αυτό το σημείο και είχα δίκιο. Γιατί πραγματικά συνέβη με όλα αυτά που άκουσα. Λοιπόν, να πάμε στο μνημόσυνο του Παντελή Παντελίδη. Εκεί ήταν η Ρούλα Κουσκουρή πριν φύγει για τη Νέα Ποτίδια Χαλκιδική στην Κυριακή. Δύο χρόνια μετά. Και πάλι ήταν κόσμος πολλής και εξέφρασαν το ίδιο. Μεγάλα συναισθήματα, παρακαλώ. Τι να σου πω, τρομάζω και φοβάμαι. Είχα κάποτε μια αγάπη που τη ζήλευαν θεοί και αγγέλοι. Δύο χρόνια μετά, φίλοι, θαυμαστές και φυσικά η οικογένεια ήταν εκεί, στο μνημόσυνο για τα δύο χρόνια από το χαμό του Παντελή Παντελίδη, σε εκείνο το τροχαίο στη στροφή στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στο κημητήριο της μεταμόρφωσης από νωρίς το πρωί της Κυριακής, τα τραγούδια του Παντελή ηχούν στη διαπασόν από τα ηχεία των αυτοκινήτων, σκίζοντας τη σιωπή που επικρατεί στο χώρο. Κρατώντας λουλούδια, κόκκινα και λευκά τριαντάφυλλα, οι θαυμαστές του τραγουδιστή δίνουν το παρόν στο ραντεβού για τα δύο χρόνια χωρίς τον αγαπημένο τους τραγουδιστή. Κάνει λαφή. Η οικογένεια επιλέγει να φτάσει στο κημητήριο διακριτικά. Η μητέρα του Παντελή είναι εκεί από νωρίς το πρωί, χαμένη στις σκέψεις της. Εκεί και τα αδέλφια του, εκεί και η κολλητή του, με βουρκωμένα μάτια και πρόσωπα βουβά. Όλοι συμπαραστέκονται στην οικογένεια. Να κοιτάξτε ψηλά. Εκεί είναι και μας βλέπει. Τον αγαπάμε και θα τον έχουμε στο μυαλό μας για πάντα. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια. Ήταν ξεχωριστός γιατί μίλαγε με στην ψυχή σου, με στην καρδιά σου. Η στίχη του έγραφε εκείνος.
και μίλαγε με στην καρδιά σου αυτό. Αμέσως μετά το τρισάγιο όλοι πηγαίνουν στην καφετέρια και το πρακτορείο προπό της οικογένειας. Εκεί στο άρωμα πλατεία στη Νέα Ιωνία. Εκεί που έζησε και μεγάλωσε ο Παντελής, στη γειτονιά του. Να φύγω σαν το πνεύτη έτρεξα. Όλο το βράδυ να χαϊδεύω το κορμί σου. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές δίνουν ραντεβού τώρα στο σημείο της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Εκεί όπου δύο χρόνια πριν έχασε τη ζωή του ο αγαπημένος τραγουδιστής. Φωτογραφίες, γκράφιτι με το πρόσωπό του στην άσφαλτο, αναμένα κεράκια, αφίσες και πολλά λουλούδια για τον αγαπημένο Παντελή. Το μνημόσυνο τελέστηκε παρουσία συγγενών, φίλων και απλών θαυμαστών, που κρατούν ζωντανή τη μνήμη του, τραγουδώντας τα κομμάτια του με δάκρυα στα μάτια. Στιγμές που μου θυμίζουν το δύο χρόνια πριν και το λέω πραγματικά, καθώς η αγάπη του κόσμου, όπως είδατε, είναι έκδηλη. Σε αυτό το σημείο όμως να πάμε στη Ρούλα Κουσκουρή που βρίσκεται στη Νέα Ποτίδεια και δεν θέλω να τη διακόψω, απλώς να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ, να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πιάσουμε το θέμα αναλυτικά, γιατί είναι ένα θέμα, κύριε Σόμπολε, που σαν επαγγελματίες μας αφορά πάρα πολύ, γιατί ήταν ένα πληγωμένο κορίτσι επαγγελματικά, έφυγε και είχα δει στην εκπομπή της Τατιάνας που έλεγε ότι μαζί με τη μάνα μου αποφασίσαμε να πάμε σε αυτό το εξοχικό που φτιάχναμε παρέα. Λοιπόν, Ρούλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα, από τη Νέα Ποτίδεια Χαλκιδικής. Σε ένα από τα πιο δύσκολα σημεία για το ρεπορτάζ, τουλάχιστον όσον αφορά και εμένα προσωπικά, αν μου επιτρέπεις, μιας που με την Καρολίνα, ήμασταν πολλά χρόνια συνάδελφοι στο Άλτερ. Έχουμε ζήσει όλοι όλο αυτό που περάσαμε στο Άλτερ και τη μεγάλη της απόφαση να φύγει για να έρθει εδώ. Και ακόμη και αυτή τη στιγμή έχουν στα αυτιά μου τα λόγια της, αυτό που έλεγε, ότι η ζωή δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να είναι υπέροχη. Αυτό μου είπε τελευταία φορά που μιλήσαμε, ένα χρόνο πριν περίπου, όταν μου είπε την επόμενη φορά που ήθελε να έρθω στη Θεσσαλονίκη, ήθελε να έρθω από εδώ, από το σπιτικό της, για να με κεράσει καφέ. Ένα ραντεβού που δεν κατάφερα να έχω μαζί της. Γιατί και ξέρεις, η δουλειά πάντα προέχει. Και αφήνεις τις σχέσεις και τους ανθρώπους πίσω, κύριε Σόμπολε. Ναι. Ρούλα μου, επειδή έχουμε ειδικά να κάνουμε πολύ ωραία κουβέντα για αυτό το θέμα, ναι, γιατί μας αφορά όλους πάρα πολύ, θέλω να πάμε σε διαφημίσεις. Απλώς να πω και κάτι που άκουσα ότι είπε η Αμέλη Αναστασάκη, καθώς όλοι ήσασταν μια παρέα στο Άλτερ. Mm-hmm. Εκείνη ήρθε λίγο νωρίτερα, εγώ έφυγα το 2009. Να πω το εξής, ότι είχε πει πως ήθελε να έρθει ξανά, να μπει στα πράγματα, και ψαχνότανε πώς θα ξαναέμπαινε στη ζωή στην Αθήνα. Γιατί... Υπήρχε ένα εμπόδιο, Ζήνα, σε αυτό. Υπήρχε ένα εμπόδιο και μας το είχε πει η Καρολίνα όταν μίλησα και εγώ μαζί της. Ποιο ήταν αυτό? Δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τη μητέρα της, η οποία είναι ασθενή σοβαρά και έπρεπε να έχει την κόρη της κοντά της. Έπρεπε λοιπόν, διχαζόταν ανάμεσα στο γιο της, στη μάνα της που έπρεπε να σταθεί στη λοβά της, δίπλα της, για να της προσφέρει αυτό που πρέπει να προσφέρει κάθε κόρη στη μάνα. Και μετά περίμενε, όταν τα πράγματα θα έφτασαν προς το τέλος, να μπορούσε να κατέβει και πάλι στην Αθήνα, να ξανακάνει αυτό που ήθελε. Τη ζωή μέσα στα μοντάζ, μέσα στο ρεπορτάζ, μέσα στο δρόμο, μέσα στην ένταση και στο άγχος, γιατί της είχε λείψει, όπως μου είχε πει και εμένα την τελευταία φορά. Και μου έκανε εντύπωση, και θέλω να το πω και έτσι να πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη Φλαμούρη, το εξής, ότι στη ζωή της είχε κουτάκια και έλεγε, τώρα βάζω χρήματα στην άκρη για το παιδί μου, για τις σπουδές του. Τώρα βάζω για να περνάω καλά, για να πάω, ας πούμε, με τη μητέρα μου να έχουμε να παίρνουμε τα φάρμακα. Τώρα βάζω, και όλα αυτά έρχεται η ίδια η ζωή να τις τα ανατρέψει. Σε έναν άνθρωπο που είχε προδιαγράψει πώς ήθελε να είναι η ζωή της. Ήθελε να έχει τα πάντα κάτω από το δικό της έλεγχο, κάτω από τη δική της ομπρέλα. Και να που το παιδί της και ο σύζυγός της κλήθηκαν για να αναγνωρίσουν το πτώμα της. Καταλαβαίνετε λοιπόν δύσκολες συνθήκες. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι του επιφυλάσσει η μοίρα αύριο, μεθαύριο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, δυστυχώς.
Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε και έχουμε να μιλήσουμε με αλήθειες, αυτές οι αλήθειες που καμιά φορά όταν είστε παρατηρητές της ζωής των δημοσιογράφων, εμάς των παρουσιαστών, είναι πολύ εύκολο να λέτε πως τα έχουμε όλα στη ζωή, πως κονομάμε, πως έχουμε τα εκατομμύρια. Να πω όμως δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν το βασικό, που το κάνουν αυτό γιατί το αγαπούν πολύ και άλλοι που ναι, έχουν βγάλει αρκετά εκατομμύρια. Μην τους βάζετε όμως όλους στον ίδιο κουβά. Υπάρχουν και άλλοι που άντεξαν γιατί αγάπησαν αυτό το χώρο και αγάπησαν αυτή τη σκηνή, αυτό το γυαλί που μιλούσατε. Και η Καρολίνα είχε μεγάλες αντοχές για να μπορέσει να το εγκαταλείψει αυτό. Ξέρεις, την ψωνίζει, σ' αρέσει αυτό. Θέλει πολύ μεγάλο εδώ για να μπορέσει να κρατηθείς εκτός. Πιστέψτε με, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, είμαστε και σε αυτό το σημείο, πριν να πάμε στη Ρούλα Κουσκούρη που έχει μιλήσει και με γείτονες, αλλά και με τον άνθρωπο της πυροσβεστικής που τη βρήκε. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με όπως εκείνη έβλεπε τη ζωή της, αλλά μιλούν για εκείνη και ο Πέρης Χαλάτσης, που τότε ήταν ο διευθυντής της στο Alter, διευθυντής ενημερωτικών εκπομπών. Ο Κοσμάς ο Σφαέλος ήταν, αλλά μαζί με τον Πέρη. Και επίσης μιλάει και ο Terence Quick στο δυνατό της κομμάτι στον Αντένα, εκεί που έλεγε τα δελτία, ένα μελαχρινό κορίτσι, πολύ πολύ όμορφο, Θεσσαλονικιά, Γκαρντάς. Παρακαλώ. Για που το βάλες καρδιά μου, μ' ανοίχτα πω. Η είδηση του θανάτου της έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία. Η 50χρονη Καρολίνα Κάλφα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο σπίτι της την Κυριακή στα γλυκά νερά Νέας Ποτίδειας στη Χαλκιδική. Την είδηση έκανε γνωστή μέσω των social media ο καλός της φίλος και συνάδελφος Μάνος Τσαγκαράκης. Του λείπε του παράδεισου ένας άγγελος και πήρε εσένα. Καλή ανάπαυση, Καρολίνα μου. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στο συμβάν επιχείρησαν 8 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 3 οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβησαν από την οικία και μία 76χρονη γυναίκα με αναπνευστικά προβλήματα, τη μητέρα της δημοσιογράφου. Η είδηση του θανάτου της με το τραγικό αυτό τρόπο έπεσε σαν βόμβα με τους δικούς της ανθρώπους και τους συναδέλφους της να μην μπορούν να πιστέψουν το γεγονός. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτό το όμορφο, χαμογελαστό, ευγενικό, υπέροχο πλάσμα. Καλό ταξίδι, Καρολινάκι μου. Καλό κουράγιο στους δικούς σου. Πολύ κλάμα, όλη νύχτα πολύ κλάμα. Μου φαίνεται απίστευτο. Η Καρολίνα ήταν για μένα, δεν ήταν συνάδελφος, γιατί μέσα σε αυτή στα χρόνια που δουλέψαμε όλοι εμείς, γνωρίσαμε όλοι όλους. Η Καρολίνα όμως ήταν μια φίλη μου από πάρα πολύ παλιά. Εγώ τη γνώρισα όταν έκανα τα πρώτα βήματά μου στη Μακεδονία. Και όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν φίλες, όχι χαμένες. Είχαμε επαφή εννοώ. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή έχω κλάψει τόσο πολύ και όμως δεν το πιστεύω. Όταν στο Θεό μιλώ και του λέω για σένα. Η Καρολίνα Κάλφα γεννήθηκε στη Γερμανία και μετά την ολοκλήρωση των ηλικιακών σπουδών της φοίτησε σε σχολές Ελλάδας και Γερμανίας. Άρχισε τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία το 1988 σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης ως ρεπόρτερ και εκφωνήτρια ειδήσεων, ενώ συνέχισε την πορεία της σε τοπικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Το 1990 παρουσίαζε εβδομαδιαία καλλιτεχνική εκπομπή στο Μακεδονία TV, ενώ το 1992 παρουσίασε ειδησιογραφικά δελτία ειδήσεων στον Αντένα. Συγκλονισμένος, ο Terence Quick δεν μπορεί να πιστέψει τον άδικο χαμό της. Ήταν ένα εξαιρετικά καλόγραφο πλάσμα. Πολύ εργατική, χαμογελαστή, αποσυλλομένη στο στόχο της και πραγματική κυρία. Και κάναμε και δελτία μαζί, εξαιρετική ρεπόρτερ, τρεχαλατζού που λέμε στην δουλειά μας. Είχε πολλά πλεονεκτήματα και κυρίως ήταν αυτό που λέμε ο συνεπής επαγγελματίας. Εντάξει, είναι από αυτά τα πράγματα που δεν θέλεις να ακούς, δεν θέλεις να ξέρεις, αλλά έχω κάτι που με βασανίζει μέσα στο μυαλό μου, επειδή ζούσε με την μητέρα της εκεί στην Χαλκιδική. Δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά είναι αυτό που λέμε το ένστικτο.
Κάπου μες στο μυαλό μου τρέχει το σενάριο. Η Καρολίνα να προσπάθησε με το που πήρε φωτιά το σπίτι να σώσει τη μητέρα της, η οποία τελικά σώθηκε με ανεπαρκτικά προβλήματα μεν, και κάπου εκεί να εγκλωβίστηκε η ίδια. Είναι φοβερό. Από το 2004 έως και το τέλος της λειτουργίας του σταθμού εργάστηκε ως ελεύθερη ρεπόρτερ στο Alter. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια πήρε την απόφαση να φύγει από την Αθήνα και έμενε μόνιμα στη Χαλκιδική μαζί με τη μητέρα της και το γιο της και ζούσε σαν αγρότησα. Μάλιστα, είχε μιλήσει στην Τατιάνα Στεφανίδου για αυτήν την απόφαση. Πολλά ρεπορτάζ, πολύ δρόμο, πολύ πεζοδρόμιο, πολύ μοντάζ, πολλές φωνές, πολύ άγχος. Φτάνει, δεν θέλω. Δεν θέλω τηλεόραση. Σε αυτή τη μορφή. Στήθηκα κι εγώ σαν άνθρωπος από τη δημοσιογραφία, γιατί είδα πάρα πολλά περιστατικά. Ξεκαβάλισα κι ένα καλάμι, στο οποίο είχα καβαλήσει για ένα διάστημα. Όπου και να πήγαινα, γινόμουν θέμα. Για κάποιον λόγο όλοι με κοιτούσαν, όλοι με σχολιάζανε. Μου ζητούσαν όλοι συνεδεύξεις, εξώφυλλα. Μέχρι και το Playboy μου ζήτησε να κάνω γυμνή φωτογράφηση. Το σπίτι αυτό χτιζότανε γιατί σκεφτόμουν πάντα ότι θέλω να τελειώσω τη ζωή μου εδώ. Δεν αντιλαμβάνομαι την αιμονή των ανθρώπων να παραμένουν στα αστικά κέντρα. Και ειδικά από μια ηλικία και μετά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλιστα. Μου είναι αδιανόητο. Ένα μάθημα επιβίωσης μάλλον να δώσω σήμερα. Επιβίωσης στις εποχές που ζούμε, στις πάρα πολύ δύσκολες που δεν ξέρουμε και τι μας επιφυλάσσει και το μέλλον. Και αυτό είναι το τρομερό. Μάθημα επιβίωσης και ψυχικής ισορροπίας. Γιατί δεν πρέπει να είμαστε αιμονικοί, γιατί δεν πρέπει να θέλουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να έχουμε και να απαιτούμε και από τον εαυτό μας ή και από το περιβάλλον μας. Να τα έχουμε. Και πάνω σε αυτό το πολύ συγκινητικό έτσι, στιγμιότυπο, να δώσω χαιρετισμού στην Αθανασία, τη Φουφό και τον Θανάση και τον Γιώργο. Είναι τα παιδιά από τη. Δεν είναι τα παιδιά, είναι συνταξιούχοι φίλοι μου που ζουν στην δική σου. Α, μάλιστα. Από την Ποτίδεα. Ωραία. Και είμαι σίγουρη ότι με μας βλέπετε. Λοιπόν. Ήταν μια εξαίρετη συνάδελφος. Όχι μόνο σαν άνθρωπος, αλλά και σαν δημοσιογράφος. Περισσότερο θα σας πω σαν δημοσιογράφος, πως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ήταν κουρασμένοι, να γυρνάγει από ένα ρεπορτάζ, να ήταν ταπεινωμένοι, και όμως όταν υπήρχε ανάγκη, σου έλεγε θα πάω εγώ. Να μην ανησυχείς, θα σε καλύψω και θα σε βοηθήσω. Πράγματι ήταν η κοπέλα αυτή, η μαχήτρια, η δημοσιογράφος, η οποία δεν έλεγε ποτέ όχι, έδινε τη δική της μάχη. Πάω με σεβασμό και με επαγγελματισμό. Όλοι οι άνθρωποι που τη γνώρισαν κάνουν λόγο για ένα χαμογελαστό κορίτσι, μια μαχήτρια της ζωής που έδωσε τα πάντα για να μεγαλώσει το γιο της και να μην του λείψει τίποτα. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι θα πούν το τελευταίο αντίο στην Καρολίνα την Τετάρτη στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Να πάμε κατευθείαν στη Ρούλα Κουσκουρή που θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις, καθώς έχει μιλήσει εκεί με πολύ κόσμο. Ρούλα μου, ο λόγος σε σένα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα τεχνικό αυτή τη στιγμή, Ρούλα μου. Για να την ακούσω λίγο ακόμη, αν έχει επιστραφεί. Ναι. Τώρα σε ακούμε, Ρούλα μου. Μπράβο. Βεβαίως. Ωραία. Να πούμε ότι όταν η Καρολίνα έκλεισε, λέω, σε ένα κουτάκι τα όνειρά της τα επαγγελματικά, άνοιξε ένα μεγάλο όνειρο στη ζωή της. Ποιο ήταν αυτό, γιατί αυτό είχε βάλει ως στόχο, να καταφέρει να έρθει εδώ, σε αυτό εδώ το σπιτικό, μαζί με τη μητέρα της, και να καταφέρει να σπουδάσει το γιο της. Ο γιος της, ο Αλέξης, ήταν τα πάντα για εκείνη. Κατάφερε τον ίδιο να περνάει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ακούγεται διακεκομένα. Μητέρα της. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά. Τώρα σ' ακούμε, Ρούλα μου, να πάλι. Να σας πω ότι ωραία. Στον πρώτο οροφό και βλέπετε αν μπορεί ο Άγγελος, ο Μισελής, να μας βοηθήσει. Εκεί βρισκόταν η Καρολίνα το πρωί της Κυριακής. Από εκεί απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες που έφτασαν εδώ στο σημείο. Δυστυχώς όλα δείχνουν ότι πιθανότατα, και περιμένουμε και επισήμως τις ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής, ένα τσιγάρο ήταν αυτό που ήταν η αιτία για να ξεκινήσει η πυρκαγιά. Πήραν φωτιά τα κλινοσκεπάσματα στο δωμάτιό της, στο κρεβάτι. Ρούλα, έχει αποδειχτεί ότι είναι από τσιγάρο.
Γιατί εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Έτσι. Όλα τα ενδεχόμενα, απλώς από τα ευρήματα που μέχρι στιγμής έχουν συλλέξει οι άνδρες της πυροσβεστικής, από τα λίγα που βρέθηκαν, το σίγουρο είναι ότι ξεκίνησε από το δωμάτιο της Καρολίνας η πυρκαγιά και εικάζουν ότι πιθανότατα να υπάρχει αυτό το αποτσίγαρο, το αναμένο τσιγάρο που γιατί τελικά αυτό να ήταν η αιτία. Ακόμη όμως περιμένουμε να δούμε και επίσημα τις ανακοινώσεις της πυροσβεστικής. Να σας πω ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη, μιλήσαμε με τον ιατροδικαστή, τον κύριο Μινά Γεωργιάδη, που αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί την νεκροψία, νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου της Καρολίνας. Πιθανότατα να εισέπνευσε δηλητηριώδη αέρια. Δεν έχει καεί δηλαδή το σώμα της άτυχης Καρολίνας. Η μητέρα της βρισκόταν στο ισόγειο. Ήταν καθυλωμένη πάνω στο κρεβάτι γιατί δεν μπορούσε να μετακινηθεί από μια επέμβαση που είχε κάνει στο πόδι της. Και δυστυχώς ήταν αυτή που πήρε τηλέφωνο στην πυροσβεστική. Ρούλα μου, ο ήχος πάλι χάθηκε. Yeah. Τώρα ξανά. Ρούλα. Αν με ακούτε, η μητέρα της Καρολίνας, λέω με ακούτε. Βεβαίως. Η μητέρα της Καρολίνας ήταν αυτή που ειδοποίησε την πυροσβεστική αστυνομία. Ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκε η πυροσβεστική που κάλεσε σε βοήθεια. Στη συνέχεια, βέβαια, κάλεσαν και αρκετοί γείτονες εδώ, σε μακρινές βέβαια αποστάσεις, γιατί το σπίτι, εδώ η περιοχή δεν είναι γειτονικά τόσο τα σπίτια, γιατί υπάρχουν χωράφια τριγύρω. Είδαν όμως τους καπνούς και έτρεξαν, προσπάθησαν. Ανέβηκαν στον επάνω όροφο, άνοιξαν τα παράθυρα. Δυστυχώς όμως η Καρολίνα δεν κατάφερε. Πάντως, Ρούλα μου, επειδή ο περατέρ που μας είπες πριν το όνομά του, αλλά δεν το συγκράτησα, νομίζω Άγγελος ότι... Άγγελος ο Μισιρλής. Πες μου. Ο Άγγελος ο Μισιρλής. Ο Μισιρλής. Έκανε κάτι πολύ σπουδαίο πριν που μιλούσες. Και πραγματικά το κατέγραψε ο εγκέφαλός μου, η μνήμη μου, τα πάντα. Το σκυλί που κάθεται εκεί, πιστό. Αυτό το σκυλάκι που βλέπετε, Ζήνα, είναι η αγάπη, έτσι το φώναζε. Το είχα δει και στην εκπομπή της Τατιάνας. Καραλίνα. Το θυμάμαι. Είναι η αγάπη. Αυτό ήταν το όνομα που το αποκαλούσε. Είναι εδώ. Μία γειτόνισσα ήρθε και έριξε λίγη τροφή λίγο πριν που βρισκόμασταν εδώ. Γι' αυτό και το βλέπετε εδώ. Ψάχνει να βρει τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν, που του έδιναν ένα χάδι. Να πούμε ότι η μητέρα της Καρολίνας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα. Ο γιος της ήλθε χθες από εδώ, όπως και ο πρώην σύζυγος της Καρολίνας. Ετοιμάζουν τα διαδικαστικά, όπως καταλαβαίνετε. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11, όχι στα Νέα Μουδανιά, αλλά στη Νέα Ποτίδεα, εδώ στην εκκλησία της περιοχής. Όλοι όσοι τη γνώριζαν έχουν να πούν τα καλύτερα. Ακόμη και ο διοικητής της πυροσβεστικής που μας μίλησε, για το καλό παιδί την Καρολίνα μας μίλησε. Αλλά και οι γείτονες, η κυρία Αθανασία, η οποία ήταν φίλη της μητέρας της Καρολίνας, της κυρίας Ελισάβετ, ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή, ήταν αυτή που σήμερα ήρθε να μαζέψει τα αποκαίδια, ότι ήταν πεταμένο εδώ έξω στην αυλή του σπιτιού. Ο κύριος Ματθαίος, ο γείτονας που είναι πιο κάτω, μιλάμε τα καλύτερα λόγια για το κορίτσι. Μάλιστα. Που ό,τι είχε σου το έδινε. Τα να τους φρούτα, ακούσουμε λοιπόν. Να τους ακούσουμε. Να τους ακούσουμε, Ρούλα μου, παρακαλώ. Πήγαμε 3 οχήματα με 8 υπαλλήλους. Όταν φτάσαμε εκεί πέρα είχαν ταυτόχρονα ουσιαστικά έφτασε η αστυνομία και το ασθενοφόρο γιατί είχαν ημωρωθεί και αυτοί. Βλέπαμε στο δεύτερο όροφο να βγαίνουν καπνοί. Κάναμε επέμβαση, ανοίξαμε την είσοδο κάτω. Εκεί βρήκαμε την μητέρα, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, δεν μπορούσε να κινηθεί. Είχε τις αισθήσεις της, ήταν σχετικά σε καλή κατάσταση. Αναπνευστικά προβλήματα είχε. Διακομίστηκε αμέσως από το ΕΚΑΒ εκεί πέρα στα Μουδανιά. Ήταν το πρώτο πρόσωπο που πήρε τηλέφωνο στην ΠΥ Πολυγύρου στο 199. Το ΕΚΑΒ διαπίστωσε και το θάνατο πλέον της κάλφα, όπως λέγεται, δεν υπήρχε δυνατότητα για κάτι από εμάς να κάνουμε για να επαναφέρουμε στη ζωή οτιδήποτε. Η αρχική αιστεία, η αιτία της πυρκαγιάς, από πού ξεκίνησε μάλλον η πυρκαγιά? Βρίσκεται μέσα στο δωμάτιό της, από εκεί πέρα.
Η φωτιά δεν επεκτάθηκε, παρέμεινε εκεί πέρα όπου τη σβήσαμε εμείς, στο δωμάτιό της. Η μητέρα της γνωρίζει για το τι έχει συμβεί στο παιδί, ήταν γνώστης, είδε μπροστά της τι έχει γίνει? Όχι, δεν γνωρίζει. Δεν γνώριζε εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει. Πόσο καιρό γνωρίζετε την Καρολίνα? 20 χρόνια, γιατί τα παιδιά, τα εγγόνια μου παίζαν με τον Αλέξανδρο. Μάλιστα. Πολλά χρόνια. Ήταν κυρία. Ήταν πολύ καλό παιδί, πολύ φιλότιμο, ό,τι ώρα και αν τη λέγαμε θα ερχότανε. Σε όλη τη γειτονιά να κάνει τις τηλεοράσεις και αυτά. Και ο Αλέξανδρος. Και η κυρία Λυσάβετη είναι αδερφή μου. Κυρία... Δεν μπορώ να χωρίσω. Κυρία Θανασία, ήταν μια δύσκολη μέρα η Κυριακή. Πώς, τι καταλάβατε, τι έγινε? Ακούσαμε σιρήνες, βγήκα έξω στο σταυροδρόμι και είδα καπνό, μόνο καπνό. Και έτρεξα αμέσως. Έτρεξα αμέσως. Ναι. Λέω, φωτιά πώς πήρε? Δεν ξέραμε. Αλλά ο ξάδερφος μόλις άνοιξε την πόρτα, ντουμάνιασε. Βλέπουν Ελισάβαν την κατηβάζανε με το ασθενοφόρο. Λέω, εντάξει, είναι εντάξει. Κοιτάζω της Καρολίνας στο αυτοκίνητο, έλειπε. Έτσι. Έλειπε της Καρολίνας και είπα, λέω, δόξα τω Θεώ, λείπει. Ναι. Αλλά? Αλλά όταν ήρθα εδώ, με είπανε, η Καρολίνα είναι νεκρή. Σύριξα, φώναξα και έφυγα. Πολύ καλό παιδί. Πάρα. Αγωνιούσε για το μεροκάματο. Είχε τη μαμά της που τη βοηθούσε πάρα πάρα πολύ. Το καλοκαίρι εδώ με το γιο της έπαιζε με τα νερά, με τα λάστιχα, γελούσαμε. Ήταν πολύ καλό παιδί. Ήταν πολύ περήφανη για αυτά που κατάφερε για το γιο της. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήταν και άντρας και γυναίκα. Ότι χάθηκε πολύ άδικα, όντως χάθηκε πολύ άδικα. Ήταν μια πολύ καλή κοπέλα για την περιοχή μας εδώ. Με όλο τον κόσμο είχε την καλημέρα. Την άρεσε εδώ να γίνει γεωργός με το κοπεδάκι της. Αλλά ήταν όντως που τα έβγαζε δύσκολα. Μαχήτρια. Έψαχνε για δουλειά, έψαχνε συνέχεια. Και ό,τι βρήκε για λίγο καιρό, είδε πάλι δεν βγαίνει, δεν έβγαινε. Δεν μπορούσε να κάτσει η κοπέλα. Τι να κάνω. Δούλευε και στην ταβέρνα, πήγε μέχρι και εκεί ω ερευνητή. Ναι, ναι. Πήγε σε ένα διάστημα στην ταβέρνα, δούλεψε εκεί. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω τόσο πολύ τη Ρούλα Κουσκουρή που θα είτε και αύριο στο τελευταίο αντίο, εκεί στην Νέα Ποτίδεα, αλλά και την Κατερίνα Σουλιώτη που έκανε όλες τις δηλώσεις στο ρεπορτάζ που είδαμε πριν. Γιώτα μου, έρχομαι για ένα θέμα που σήμερα είναι στην επικαιρότητα και πάλι. Μιλάμε, Ζήνα, για το δικαστήριο για το θάνατο της γνωστής αστρολόγου, της Νατάσας Λιβάνη, τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης του 2013. Κατηγορούμενος και σε δεύτερο βαθμό, ο 44χρονος τότε φίλος της, τον οποίο όμως να διευκρινίσουμε ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον είχε κρίνει αθώο λόγω αμφιβολιών και τον είχε απαλλάξει από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σήμερα ο άνθρωπος αυτός κάθεται ξανά στο εδόλιο του κατηγορουμένου και έχει πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι την πρώτη του τηλεοπτική και μοναδική συνέντευξη την έχει δώσει σε σένα. Είναι η πρώτη φορά που μιλάει λίγο πριν ξεκινήσει το εφετείο. Το εφετείο σήμερα βεβαίως ξεκίνησε και εξετάστηκαν οι πρώτοι μάρτυρες κατηγορία. Παρακαλώ να το δούμε. Μνήμες από το θάνατο της 55χρονης αστρολόγου Νατάσας Λιβάνη ξυπνούν και πάλι στην αίθουσα του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών. Στο εδόλιο του κατηγορούμενου κάθεται για δεύτερη φορά παρά την αθώωσή του σε πρώτο βαθμό ο 44χρονος τότε σύντροφός της. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης του 2013 το ζευγάρι διασκέδαζε στο σπίτι της αστρολόγου. Κάποια στιγμή ο 44χρονος θέλησε να επιστρέψει στο σπίτι του και επειδή ήταν σε κατάσταση μέθης, η 55χρονη προθυμοποιήθηκε να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητό της. Κατά τη διαδρομή, ωστόσο, το ζευγάρι λογομάχησε και η αστρολόγος κατέβηκε από το αυτοκίνητό της για να τηλεφωνήσει στο γιο της. Τότε ο 44χρονος, όπως κατηγορείται, φέρεται να μπήκε στη θέση του οδηγού και την παρέσυρε, προκαλώντας της ακαριαίο θάνατο. Ένα χρόνο μετά, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών έκρινε αθώο τον 44χρονο λόγω αμφιβολιών και τον απείλαξε από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος κατά την απολογία του ενώπιον των δικαστών ισχυρίστηκε ότι είχε κενό μνήμης λόγω της μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ εκείνο το βράδυ και πως δεν θυμόταν τίποτα για το συμβάν μέχρι τη στιγμή που ξύπνησε στο νοσοκομείο, οπότε και ενημερώθηκε για το θάνατο της αστρολόγου. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που τότε λόγω κάποιων θεμάτων που αντιμετώπιζα
έκανα αρκετά υψηλή χρήση αλκοόλ. Ξεκινήσαμε λοιπόν, πήγαμε στο σπίτι. Εγώ από νωρίτερα είχα ξεκινήσει να πίνω από το μεσημέρι κάποια ποτά. Καθόμαστε στη βεράντα με την Φανούσα και τον γιο της, που μέχρι εκείνη τη στιγμή εγώ τον χαρακτηρίζω σαν ένα παιδί που τον ένιωθα σαν παιδί μου. Το βράδυ εξελίχθηκε, τα ποτά κάποια στιγμή τελειώσανε και πρότεινα στον νεαρό να μεταβούμε μαζί σε ένα κάποιο κιόσκι να πάρουμε κάποια εξτρά ποτά. Έτσι συνέβη, πήγαμε, τα πήραμε, επιστρέψαμε στο σπίτι, καθέσαμε στη βεράντα. Θα μπορούσατε να δώσετε μία εκδοχή. Τι συνέβη εκείνο το βράδυ, έχασε τη ζωή της? Δεν θα μπορούσα να δώσω κάποια εκδοχή, γιατί λόγω της κατάστασης που είχα περιέλθει από το αλκοόλ, δεν έχω καμία μνήμη. Δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα. Εγώ ξέρω ότι το πρωινό εκείνο έμαθα ότι αυτή η γυναίκα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Νόμιζα στην αρχή ότι είναι ένα αστείο, ότι μου κάνουν μια κακιά πλάκα. Σήμερα κάθεται και πάλι στο εδόλιο σε δεύτερο βαθμό μετά την έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώτα, και να πω ότι είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνθρωπος δίνει συνέντευξη, παραχωρεί και ήταν σε σένα αποκλειστικά. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής με πολλή καθυστέρηση και πολλά θέματα που δεν προλάβαμε να πούμε. Δημήτρη Φλαμούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σόμπολε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν προλάβαμε να παίξουμε το θρυλικό πεταλούδα, αλλά μου υποσχεθήκατε την άλλη εβδομάδα πως θα έρθετε να το κάνουμε. Ναι. Εντάξει. Θέλω να είμαι στον Κώστα. Έτσι. Σαμαρά Ζαρανίκα, οι δύο επώνυμα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο όμως θέλω να σας πω το εξής. Ότι ο Κώστας Γρίμπυλας έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Θέλω να το χειροκροτήσουμε πάρα πολύ. Γιατί μου έστειλε χθες το εξής. Ποιος θα περίμενε, Ζήνα, πως μετά από μεταμόσχευση καρδιάς, μετά το βαλιτσάκι που κουβαλούσα και μετά από όλα αυτά, ότι θα είμαι πατέρας 4 παιδιών, βάζοντας μέσα και την Κωνσταντίνα του που έφυγε από τη ζωή. Άρα φαίνεται πως η ζωή του δίνει απλόχερα όσο χρειάζεται, όσα χρειάζεται. Και να πάω στον Παναγιωτάκη μας, όπου η αδελφή του ζωγράφισε κάτι πολύ όμορφο, τα χρήματα συγκεντρώθηκαν, η μητέρα του ήταν προγραμματισμένο να βγει σήμερα, αλλά δεν προλάβαμε. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη βοήθεια που μας δώσατε. Αυτό τον άγγελο τον έκανε το κοριτσάκι τους. Τι ωραίο πράγμα, πώς το σκέφτηκε έτσι. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο η Μανούλα θα σας ευχαριστήσει εκείνη και θα σας πει πότε φεύγουν με τον Παναγιωτάκη. Δύο εξατασούλες μείναν ακόμη τα αποτελέσματα και φεύγουν. Μάλλον Παρασκευή, Σάββατο, χάρη σε εσάς. Χάρη σε εσάς λοιπόν, εμείς είμαστε ακόμη εδώ και η ροή δεν μας πήρε. Καλό απόγευμα.